Πολύ πολύ καλημέρα σας και σήμερα με το ακαδημαϊκό τέταρτο ακριβώς. Ακριβώς είμαστε εντάξει, πάμε καλά. Για αυτούς εδώ που είμαστε συναθροισμένοι και για εσάς που μας παρακολουθείτε, ευχόμαστε τα καλύτερα. Αρκετός κόσμος είναι με γρήπη, με ιώσεις, κλινήρεις, άλλοι είναι στα νοσοκομεία, άλλοι γυρίζουν από τα νοσοκομεία με τα παιδιά τους. Ευχόμαστε καλή ανάρρωση σε όσους είναι ασθενείς και είναι μακριά και μας παρακολουθούν ζωντανά, είτε από εδώ από την Κατερίνη, από άλλα μέρη της Ελλάδος και από το εξωτερικό. Καλοδεχούμενα και τα σχόλιά σας που μπορείτε κατά τη διάρκεια της μελέτης να γράφετε ή μετέπειτα, όσο έχω να κάνω με θέματα που άπτονται του ζητήματος που πραγματευόμαστε εδώ. Από τον επόμενο μήνα και το επόμενο Σαββάτο, καλώς εχώ των πραγμάτων, θα έχουμε μελέτη. Από τον επόμενο μήνα, από το Φεβρουάριο, θα ξεκινήσουμε συστηματικά, το λέω για να προστέρψει και έτσι και αναμονή προσδοκίες, να πάρουμε δύο υπέροχα βιβλία και να τα μελετήσουμε όσο γίνεται, που φυσικά δεν είναι αρκετός ο χρόνος. Το βιβλίο του Δανιήλ και της Αποκαλύψεως, ένα στην Παλαιά και ένα στην Καινή Διαθήκη, και τα λειτουργούν τα δύο σαν κλειδί με κλειδαριά στο να ξεκλειδώσουμε αρχαία μυστικά υγείας, ζωής, ευεξίας, οικονομίας, κοινωνίας, εθνολογίας και ουράνιας βασιλείας, last but not least. Οπότε να είστε εδώ, θα είναι αρκετά ενδιαφέροντα και πιστέψτε με, θα εκπλαγούμε από το πώς και με ποιο τρόπο ο Θεός έχει διαγραμμίσει και με άριστη γεωμετρία. Θεός αεί γεωμετρή, λέγανε οι αρχαίοι μου πρόγονοι, με άριστη γεωμετρία την ιστορία του ανθρωπίνου γένους από τη δημιουργία μέχρι και τον ερχομό του. Και επειδή όταν λέμε τον ερχομό του Κυρίου προς το κάτω-κάτω δεν πρέπει να μας διαφοροποιεί είτε είναι Ορθόδοξοι, είτε είναι Καθολικοί, είτε είναι Προτεστάντες, είτε είναι οτιδήποτε, μιλάω για τους χριστιανούς, γιατί είναι ευλογημένη ελπίδα ενός χριστιανού το να ο ερχομός του Κυρίου, άσχετα άμα τον φοβούνται περισσότερο, γιατί με τον ερχομό έχουν συνδυασμένη την κρίση. Ότι ο ερχομός του Κυρίου θα σηματοδοτήσει την κρίση του. Όχι, αυτό είναι μεγάλο λάθος. Ο ερχομός του Κυρίου θα έχει επισφραγίσει την κρίση. Η κρίση συμβαίνει τώρα. Τώρα. Και δεν μιλάω την οικονομική κρίση αυτή που δεν είναι οικονομική, αλλά δεν πειράζει, γιατί στην οικονομική κρίση έχουμε ανθρώπους, Έλληνες, οι οποίοι έχουν 2-3 εκατομμύρια, 600 δισεκατομμύρια, και από αυτά με την απλοχεριά που τους διέπει δίνουν τα 600 δισεκατομμύρια για την Ελλάδα, ρε γαμώτο, έτσι να ξεχρεωθεί. Είναι κάτι κοντοί άνθρωποι και στον πόη, στο πραγματικό και στο νοητικό, οι οποίοι έχουν υπαλληλίσκους στο Δούνο του, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Bill Gates είναι στην πλάτη τους. Και υπάρχουν και αρκετοί τέτοιοι αφελείς, στην απλώστερη περίπτωση, οι οποίοι πιστεύουν τέτοιους μικρονοητικούς. Και με λυπεί που η καταγωγή κάποιων ανθρώπων είναι και από την Πελοπόννησο. Ευτυχώς δεν πιάνουν τα ορεινά της Πελοποννήσου, αλλά πιάνουν τα ακριανά, τα ταινινά. Μάλλον το ιόδιο εκεί από την Πάτρα που έρχεται, ξέρω εγώ, δεν έχει καλή ποιότητα στον εγκέφαλο ή ο θηροειδής. Ίσως χρειαστεί να κάνει με ιόδιο 131 με ραδιενεργό ισότοπο ο συγκεκριμένος άνθρωπος μια εξέταση. Κάτι πρέπει να μην λειτουργεί καλά στο θηροειδή του. Από ό,τι τον παρατήρησε, πρέπει να πάσχει από μεγάλη μορφή υποχονδρή θηροειδισμού. Γι' αυτό και λέει αυτά που λέει, αλλά αυτό τα λέει. Οι άλλοι τα πιστεύουν. Ευτυχώς είναι μερικές χιλιάδες που τον πιστέψανε. Αλλά θα μου πείτε τι είναι αυτός μπροστά σε μερικά εκατομμύρια Έλληνες που πιστέψαν τον Αλέξη και τον ψήφισαν. Ή σε αυτούς που θα ψηφίσουν τον Μητσοτάκη και θα βγει. Ακόμα χειρότερα. Στάλα στον ωκεανό είναι. Οπότε κλείνει αυτό. Το λέω και δεν έχω καμία δόση χλεβασμού μέσα μου. Ίσα-ίσα αστειζόμενος είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Αλλά ο ερχομός του Κυρίου δεν σηματοδοτεί την κρίση. Η κρίση υπάρχει. Δεν είναι οικονομική ούτε πολιτική. Η κρίση λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή στον ουρανό. Αυτό που μας λέγεται πολύ όμορφα και θα το δούμε στις μελέτες μας, στα Άγια των Αγίων, σαν με τον Χριστό, σαν Μέγα Αρχιερέα, το αντίτυπο του επίγειου αγιαστηρίου, υπάρχει το ουράνιο, που δυστυχώς οι περισσότεροι χριστιανοί κοιμούνται, δεν έχουν ιδέα για αυτό το πράγμα, γιατί οι περισσότεροι χριστιανοί ξέρουν ότι κάποτε ήρθε ο Χριστός. Κάποιοι χριστιανοί πιστεύουν ότι θα έρθει ακόμα. Κάποιοι, πολύ λίγοι, αλλά ζουν σαν να μην έρχεται ποτέ. Αλλά πολύ λίγοι είναι οι χριστιανοί που ξέρουν τι κάνει τώρα ο Χριστός. Είναι κουρασμένος από τα 3,5 χρόνια της διακονίας στη γη και περιμένει να ξεκουραστεί. Τι κάνει, λέει, εκ δεξιών του Πατρός. Πιστέψτε με, κάνει πολύ περισσότερα, και το έργο που κάνει ο Χριστός στα Άγια των Αγίων, μπροστά στην παρουσία του Θεού Πατέρα,
είναι το έργο που καθαρίζει εσάς και εμένα σήμερα δια της πίστεως από οτιδήποτε κύβδηλο έχουμε, όταν και εφόσον ερχόμαστε, το προσέξτε, στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός είχε κάνει τις λειτουργίες στο Λεβιτικό, που το περνάνε τόσο εύκολα, αυτό ήταν ένας τύπος για το τι πρόκειται να γίνει και τι γίνεται τώρα, και δεν μπορούσες, είχαμε κάνει μια μελέτη για το Αγιαστήριο, και δεν μπορούσες, κανείς άνθρωπος δεν μπορούσε να μπει μέσα στο Αγιαστήριο εκεί που ήταν η κυβωτός της Διαθήκης και η παρουσία του Θεού. Μόνο οι ιερείς μπαίνανε. Ο ρόλος του ιερέα ήταν να μεσητεύσει ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο το θέλημα του Θεού. Αυτό ήταν ο ρόλος, και να δείξει το Θεό. Και έπρεπε να γίνει θυσία με τον αμνό, είχαμε συζητήσει αυτά. Αλλά για να μπει μέσα, γινόταν μόνο μέσα από το αίμα του αρνίου. Αυτό όλο ήταν ένα σύμβολο, ένα τύπος του τι θα έκανε ο Χριστός χύνοντας το αίμα του στη γη επάνω στον ουρανό. Του τέστην, κανείς δεν μπορεί να ανέβει στον ουρανό. Γι' αυτό και οι πιθανάτιες εμπειρίες, οι εξωσωματικές, δεν έχουν καμία σχέση με τη χριστιανική βιβλική αλήθεια. Αλλά για να εισέλθει κανείς στα ουράνια δια της πίστεως, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, το παραπέτασμα που έχει δει, πρέπει να μπει, λέμε διαπίστεως. Όχι, δεν είναι διαπίστεως μόνο. Είναι διαπίστεως μέσω της χάρης. Τι σημαίνει χάρη? Φυσικά όχι χάρη Γρηγοριάδη και γνωμονούμε που είναι εδώ. Εννοούμε και αυτό που λέει η Αγία Γραφή, ότι ο άνθρωπος πρέπει να φέρει την αμαρτία του μέχρι το σημείο που θα την παραλάβει ο Θεός για να την πάρει και να την παρουσιάσει μπροστά στον Θεό Πατέρα και να τιμωρηθεί η αμαρτία. Γιατί προσέξτε, μιλάμε για αγάπη και αγάπη και αγάπη και ακούω πολλά για αγάπη. Όχι. Ο Θεός δεν μας σώζει επειδή μας αγαπάει. Είναι μεγάλο λάθος τη χριστιανός είναι αυτό. Ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός μας σώζει γιατί τιμώρησε τη δική μας αμαρτία στο Σταυρό του Γολγοθά εν Χριστώ. Αν δεν υπήρχε ο Σταυρός, η αγάπη του Θεού δεν έκανε τίποτα. Η αγάπη βέβαια είναι το κίνητρο του Θεού που τον οδήγησε στο Σταυρό. Αλλά είναι ο Σταυρός του Θεού, είναι το μαρτύριο του Χριστού που εσείς και σε μεθένα και σε εσά σήμερα μας δίνει την ελευθεριότητα να κάνουμε τι κάνουμε και να γυρνάμε τρία πουλάκια κάθονταν και τόνα χαμηλών και ο καθένας βαράει γκασμά και τα κουδούνια του όπως θέλει χριστιανικά. Το ξαναλέω, είναι το τίμημα του Θεού στο Σταυρό, το οποίο μας δίνει την εκχώρηση να φέρουμε την αμαρτία μας μέχρι το Σταυρό. Αυτό που ο Παύλος λέει, δεν ζω εγώ, ζει ο Χριστός μέσα μου και τη ζωή που ζω, τη ζω για αυτό που με αγάπησε και έδωσε τη ζωή του για μένα. Βλέπετε, με αγάπησε και έδωσε τη ζωή του. Και μη γέννητο σε μέ, λέει ο Παύλος, να καυχόμαι παρά μόνο στο Σταυρό του Χριστού, τον οποίο ο κόσμος πέθανε για μένα και εγώ για τον κόσμο. Νεκρή, νεκρώσατε το σώμα σας, λέει, στην αμαρτία. Είναι λοιπόν, έρχομαι μέχρι το Σταυρό του Χριστού, εκεί πεθαίνω, συσταυρούμαι με τον Χριστό εγώ, για να μπορεί ο Χριστός να πάρει το δικό μου το αίμα και να το παρουσιάσει μαζί με το αίμα του το άσπυλο στα Άγια των Αγίων, να ραντίσει την ουράνια κυβωτό της Διαθήκης, όπως έκανε ο ιερέας την ημέρα του μεγάλου εξελασμού στην Παλαιά Διαθήκη, τύπος με αντίτυπο, και ραντίζοντας με το αίμα πληρώνεται το τίμημα του νόμου, γιατί ο νόμος λέει αν τον παραβείς τελείωσες, κόπηκες. Και κανείς άνθρωπος όσο καλός και να είναι, γι' αυτό και ο ύμνος στην Α Κορινθίου στο κεφάλαιο 13, ωραία, ότι όλα να τα δώσω αγάπη αν δεν έχω με χαλκό σιχόν ή κύμβαλο λαλάζον. Τα λέω όλα αυτά σαν προείμνιο, γιατί είναι μόνο η θυσία του Χριστού. Αυτό δεν υπάρχει ούτε στο Ισλάμ, ούτε στον Βουδισμό, ούτε στον Κουφουνκιανισμό, ούτε στον Ταοισμό, ούτε στον Κομμουνισμό, σε κανέναν ισμό. Ούτε στο Φασισμό. Ίσα-ίσα μάλλον εκεί θέλουν να παίρνουν κεφάλια. Όχι να θυσιάζουν τη ζωή τους. Έχει μεγάλη βαρύτητα λοιπόν, το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ένα. Και τα βιβλία του Δανίλ και της Αποκαλύψεως είναι το διαμάντι, όπως έλεγε ο Ισαάκ Νεύτων, το κομψοτέχνημα επάνω στην πίστη. Και επειδή οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν τι κάνει ο Χριστός αυτή τη στιγμή στον ουρανό. Κάνει ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο έργο του εκεί όσο το κατανοούμε τόσο πιο εύκολη γίνεται η ζωή μας εδώ. Με άλλα λόγια, επειδή δεν θέλω να σας μπλέξω με τώρα με το πείραμα του Μποντόλφσκι, Άινστάιν και την, πώς ανταποκρίνονται τα φωτόνια σε απόσταση, αλλά προσέξτε. Στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε μια μέρα, η πιο ιερή μέρα για το λαό Ισραήλ, η Γιόμ Χιπούρ, η λεγόμενη μέρα του μεγάλου εξυλασμού. Εκείνη την ημέρα ήταν η μόνη μέρα που επιτρεπόταν ο αρχιερέας μόνο να μπει στα Άγια των Αγίων, γιατί δεν μπορούσε να μπει κανείς με στα Άγια των Αγίων στην παρουσία του Θεού. Χτυπιόταν κατευθείαν. Την ημέρα του μεγάλου εξυλασμού, λοιπόν, ο αρχιερέας μόνο έμπαινε αφού καθάριζε τον εαυτό του και έκανε κάθαρση για όλο το λαό. Του τέστην. Όσο ο αρχιερέας ήταν μέσα στα Άγια των Αγίων στην παρουσία του ίδιου του Θεού, μάλιστα από φόβο οι Εβραίοι,
τον δέναν με ένα σκηνί με καμπανάκια, με κουδουνάκια, έτσι ώστε αν δεν ακουγόταν τα κουδουνάκια σήμερα ότι είχε πεθάνει, μπορεί να είχε πάθει αποπληξία. Ήταν τόσο φοβερό και τρομερό το να σταθεί στην παρουσία του Θεού. Όσο ο αρχιερέας ήταν μέσα στα Άγια των Αγίων και καθάριζε τον ναό, υποτίθεται, από τις αμαρτίες που είχαν συσσωρευτεί όλη τη χρονιά, που φέρναν οι αμαρτωλοί μπροστά στο ναό, δηλαδή αντιτυπικά σε εμάς φέρνουν μπροστά στο Σταυρό του Χριστού, ο λαός όλος, ξέρετε τι έκανε, όσο ο αρχιερέας ήταν μέσα και μπορεί να διαρκούσε μία, δύο, τρεις, πέντε ώρες, ο λαός τι έκανε απ' έξω. Εντάξει, αυτή η τελετή δεν ήταν για τους Έλληνες, δεν ήταν για τους άθεους, ήταν μόνο για το λαό Ισραήλ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν δεν ανήκει στο πιστό υπόλοιπο, έξω από την κυβωτό σωτηρία δεν έχει. Ποια είναι η κυβωτός όμως? Απαντηθεί το ερώτημα. Και θα απαντήσω στα μαντριά. Κάτι πρέπει να πω για τα μαντριά, ακόμα μια φορά. Και τα πρόβατα και τους τσομπάνους. Όσο ο αρχιερέας ήταν μέσα στα Άγια των Αγίων, στην παρουσία του Θεού, ο λαός ήταν απ' έξω σάκο και σποδό. Του τέστησε νηστεία και προσευχή και περίμενε το αποτέλεσμα, τι θα γίνει με τον αρχιερέα. Ο λαός δεν ήταν στο Μικέλ και στις καφετέρειες. Ο λαός δεν ήταν στα μπουζούκια. Ο λαός δεν έλεγε ο Χριστός με αγαπάει, οπότε φάε, πίε και φρένε καρδία μου. Ο λαός δεν έκανε όπως έκανε ο ίδιος ο λαός πριν, στην αρχή των 40 ετών, που όταν ο Μωυσής ανέβηκε στο όρος Σινά, θυμάστε 40 μέρες, 40 νύχτες. Ακριβώς αντίτυπος, γιατί όταν ανέβηκε ο Μωυσής, ανέβηκε πάνω, ο λαός δεν τόλμησε να πλησιάσει το βουνό, γιατί ακούγονταν στραβοπές φροντίδες, τα είχαν κάνει έτσι και είπε: πήγαινε, μιλήσεις στο Θεό, γιατί αν μιλήσει ο Θεός, εμάς τελειώσαμε. Γι' αυτό και έβαλε τους ιερείς. Γιατί αν τότε ο λαός ήθελε να κάνει το βήμα της πίστης και πήγαινε πάνω, ο Θεός θα τους δεχόταν. Αλλά επειδή φοβήθηκαν να έχουν μια προσωπική σχέση με τον Θεό, βάλαν μεσίτη. Η μεσιτεία ιερατική καθιερώθηκε το Λεβιτικό, επειδή ο λαός έδειξε απιστία να έχει μια άμεση προσωπική σχέση με τον Χριστό. Γι' αυτό και στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχουν ιερείς, είναι βασίλειο ιεράτευμα, έθνος Άγιο, λαός εκλεκτός, μας κάλεσε ο Θεός, λέει ο Πέτρος. Το ιερατείο όπως υπάρχει σήμερα, καθολικά και ορθόδοξα, με όλο τον σεβασμό, έχει καταργηθεί από τη Σταύρωση του Χριστού. Γι' αυτό και στις πρώτες εκκλησίες δεν υπήρχαν ιερείς έτσι όπως ήταν. Αυτό γινόταν τον 5ο-6ο αιώνα, όταν καθιδρύθηκε καλά η Χριστιανική Εκκλησία και έγινε επίσημη Εκκλησία. Όταν ο Μωυσής ανέβηκε πάνω, τι έπρεπε ο λαός να κάνει κανονικά, να περιμένει, ναι ή όχι? Και τι έκανε ο λαός μετά από λίγο? Δεν ξέρουμε τι έγινε, φτιάξανε το μόσχο τον ωραίο, το χρυσό και αρχίσαν και χορεύανε με Πάολα και άλλα τέτοια πολλά της εποχής. Και σε καλό τέμπο, 2/4, 4/4, έτσι να έχουμε συγκοπατικό beat να χτυπά τουπουτου που είχαν και μετάλλικα, ας πούμε. Μετά παίξανε και λίγο Σελίν Διόν να ηρεμήσουν, κάνα blues. Δεν ξέρω, παλιότερα τα πηγαίναμε στη δισκοτέκ, θυμάστε τι γινότανε? Έπαιζε τον δίσκο και κάποια στιγμή έσβηναν τα φώτα και έπαιζε τα blues. Στα blues ήταν η ευκαιρία να κάνεις τι? Να αρχίσει πιο κοντά, πιο κοντά. Ωραία. Όχι πιο κοντά που λέγει ο Ξυλούρης, έτσι, αλλά το πιο κοντά το άλλο. Οπότε ο λαός άρχισε να κάνει ράμπα τζάμπα που λέμε, περνούσε πολύ ωραία. Και όταν είναι πάνω ο Μωυσής, τι του λέει ο Θεός? Ο λαός αφηνίασε, κατέβα κάτω. Ωραία. Και κατεβαίνει ο Μωυσής. Και όταν ο μόνος που τον περίμενε τον Ιησού στο ναβί. Και λέει, ακούω, λέει, ήχο πολέμου. Και λέει, δεν είναι ήχος πολέμου. Μακάρι να ήταν πολέμου. Ήχος είναι. Και θυμάστε τι έγινε. Σπάει τις πλάκες ο Μωυσής και λέει: ποιος είναι από τη μεριά του Κυρίου να περάσει από εδώ. Και επειδή πρώτοι Λεβίτες περάσανε, γι' αυτό και δόθηκε στους Λεβίτες. Μέχρι εκείνο το σημείο, ιερέας ήταν ο πρωτότοκος αρσενικός, το πρωτότοκο αρσενικό κάθε σπιτιού, κάθε φυλής. Αλλά η πρωτοτοκία του αρσενικού χάθηκε εκείνη την ημέρα και δόθηκε στους Λεβίτες, επειδή οι Λεβίτες ήταν οι πρώτοι που ήρθαν από τη μεριά του Κυρίου. Και τώρα έρχομαι, ποιο είναι, πρέπει να ανήκει μέσα κάπου. Πρέπει να είσαι μες στην κυβωτό. Πρέπει να είσαι στο πιστό υπόλοιπο. Ποια είναι η κυβωτός και ποιο είναι το πιστό υπόλοιπο? Είναι η Εκκλησία η Καθολική. Έτσι λέει ο Πάπας. Όποιος δεν είναι ex muta ecclesia non salvato mest. Έξω από τη Μητέρα Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία, λέει. Γι' αυτό υπάρχει και το παγκόσμιο κίνημα των Εκκλησιών. Γι' αυτό και η Ορθόδοξη Εκκλησία, οι Ευαγγελικοί, οι Πεντηκοστιανοί, όλοι έχουν φιλήσει. Και άλλοι πολλοί που παρευρίσκονται σαν visitors, το λένε. Δεν είμαστε μέλη, είμαστε επισκέπτες στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Ωραία. Σαν να μου πούνε εμένα, θα πάω επισκέπτης στην Εστλέ και στη Φάγια. Τι να πάω να επισκεφτώ εγώ την Εστλέ άραγε και τη Φάγια, να πάω να κάνω?
Γιατί στον Ψαλμό 1 μας λέει «Μακάριος όποιος δεν περιπατεί σε οδούς ασεβίας, δεν στέκεται και δεν κάθεται σε καθέδρα χλεβαστών». Προσέξτε, τρία πράγματα είναι στην αμαρτία. Πρώτα περνάς εκεί που υπάρχει αμαρτία. Κοντοστέκεσαι, την κοιτάς την αμαρτία και λες «Α, καλή μου φαίνεται». Και να τι κάνεις. Οπ, οπ. Κάθεσαι. Και άμα κάτσεις, και ειδικά ο Έλληνας όταν κάθεται και πιάνει καρέκλα, δεν τη σηκώνει. Ο Μητσοτάκης κυκλοφορεί μια δική του καρέκλα στις ακριτικές περιοχές. Παιδιά, τον κοίταξα ένα λεπτό ακριβώς. Πάει η γιαγιά να τη σκύβει να φιλήσει τη γιαγιά και μόνο από τον τρόπο που φυλάει τους ανθρώπους φαίνεται ότι μετά θα πάει να κάνει αντισηψία 100 βαθμών. Αφού το συχαίνεται αυτό που κάνει, δεν σκύβεται. Και θα τον ψηφίσουν αυτόν τον άνθρωπο. Το κλιματιστικό αυτό. Είναι. Ναι. Επόμενος πρωθυπουργός. Οι λαοί αξίζουν τους ηγέτες που τους διέπουν. Ποια είναι η Κιβωτός? Ποια είναι η αληθινή εκκλησία? Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Και εδώ ο κάθε έξυπνος τραχανοπλαγιάς, χλιμίντρουλας και τραχτερογεγιές, για να έχει τα δικά του πρόβατα στο μαντρί του, θα το ξαναπώ και πάλι και δεν ανερώ, δεν κάνω ρεβόκο εγώ, γιατί κατηγορήθηκα από κάποιους χριστιανούς, ντόπιους εδώ της Πιερίας, αλλά και από την Αθήνα που παρακολουθούν, τους στέλνουν τα χαιρετίσματα στην εξουσία, εγώ κρατάω την ουσία, αλλά είμαι παντρεμένος, δεν παντρεύομαι που λέει το τραγούδι, ότι όταν είπα τότε για μαντριά και για γουρούνια, καλά έκανα και είπα και συνεχίζω και το λέω. Οι περισσότεροι θρησκευτικοί ηγέτες γουρούνια είναι και σκύλοι και λύκοι άρπαγες. Έχει ανοίξει την Αγία σας Γραφή. Στην επιτόρους ομιλία στο 7ο κεφάλαιο, ας διαβάσει κάποιος το 6ο εδάφιο παρακαλώ πολύ, για να μην λένε ο Μουρούτης, λέει και πόσο, μιλάω άσχημα, λέει, βάλομαι, λέει, κατά της Εκκλησίας. Μου απαγόρεψαν κάποιοι ανθρωπίσκοι ακόμα και να αγοράζω βιβλία από τον οργανισμό τους, γιατί λέει προσβάλλω την εκκλησία τους που μίλησα έτσι. Να μην πω ονομαστικά. Είναι όπως υπάρχει ένα αντιβιωτικό που λέγεται ογκμεντίν. Αυτός που παίρνει το ογκμεντίν λέγεται ογκμεντιστής. Ο έχω νότα, ακούω ένα κουέτα. Όποιος έχει το 7ο κεφάλαιο στο κατά Ματθαίον επιτόρους ομιλίας, διαβάσει το περικοπή 6 ή το εδάφιο 6 ή το χωρίο 6 και δυνατά με το μικρόφωνο γιατί οτιδήποτε λέω έχει βιβλική αντίληψη, σόλα σκρυπτούρα, σόλα γκράτσια, σόλα φίδε. Ας διαβάσει κάποιος το 6ο εδάφιο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Προσέξτε τώρα, αυτό είναι από το στόμα αυτό δικό μου. Από το στόμα πιανού είναι. Του Χριστού. Ωραία. Διαβάστε παρακαλώ πολύ. Μη δώσετε το Άγιο στα σκυλιά, ούτε να ρίξετε τα μαργαριτάρια σας μπροστά στα γουρούνια. Μήπως και τα καταπατήσουν με τα πόδια τους και αφού στραφούν σας καταξεσχίσουν. Όταν ο Κύριος λέει μη ρίξετε στα σκυλιά το Άγιο και στα γουρούνια τα μαργαριτάρια, ποιο είναι το Άγιο και τα Μαργαριτάρια? Το μόνο πράγμα που μας αναφέρει η Αγία Γραφή σαν Άγιο, λέει Άγιος είναι ο νόμος σου, Άγιος είναι ο λόγος σου και Άγιος είναι ο Θεός. Σωστά? Άρα ο λόγος, ο νόμος και ο Θεός είναι αγιότητα, η τριάδα πώς θα βάζω. Όταν λέει με ρίξε το Άγιο στα σκυλιά, για ποιο μιλάει, για τον νόμο, το λόγο του Θεού. Ωραία, το Ευαγγέλιο με το ρίξετε εκεί. Ποια είναι τα σκυλιά αυτά? Είναι ο Σαμσόν ο δικός μου. Μια χαρά είναι ο Σάμψον. Είναι τα σκυλάκια που έχετε εσείς, τα τετράποδα, τα άμυρα. Μια χαρά είναι τα ζώα. Μόνο τα ζώα δεν φταίνουν τίποτα πάνω στη γη. Υποφέρουν τη βλακεία των ανθρώπων. Για ποια σκυλιά μιλάει εδώ? Για δίποδα σκυλιά. Μιλάει για τους άθεους εδώ πέρα? Όχι, για την επιτόρως ομιλία. Και άμα διαβάσετε και πριν, στην αρχή του, όλα τα πρώτα πέντε εδάφια, θα καταλάβετε πολύ καλά τι λέει. Και αμέσως μετά. Και ποια είναι τα γουρούνια εδώ? Η χείρη τι είναι? Γουρούνια. Συμφωνούμε, μήπως η χείρη συμβολεύει τίποτα, λέει χείρα, ας πούμε. Πώς λέμε χείρα, χείρα, έψιλον γιώτα αλφα. Η χείρα της χείρας, η εχείρε, των χειρών τες χερσί. Ο χείρες, η χείρη. Όχι, τα γουρούνια, τα γκουτσινούδια, τα... Για ποια γουρούνια μιλάει εδώ? Τα πολιτικά. Έτσι κι αλλιώς τα βλέπουμε, δεν χρειάζεται να μας το πει κανένας. Ωραία. Για τους θρησκευτικούς χείρους και τα θρησκευτικά σκυλιά μιλάει. Οπότε αυτό που είπα εκείνη τη φορά ήταν μέσα από εκεί. Και συνεχίζω να πιστεύω. Ναι, οι περισσότεροι ηγέτες, που δεν είναι ηγέτες, απλά είναι καταχραστές της εξουσίας. Όταν ο λαός φοβάται μια ηγεσία, θρησκευτική πολιτική, που κυβερνά, αυτό λέγεται τυραννία. Όταν η ηγεσία, θρησκευτική πολιτική, φοβάται το λαό, αυτό λέγεται ελευθερία. Οι ηγέτες λοιπόν δεν θέλουν το ποιμνιό τους να είναι ελεύθεροι. Και με μόνο το σεβασμό μίλησα για μαντρέα και πρόβατα.
Δεν λέει ο Χριστός, εγώ είμαι ο καλός ο ποιμένας. Η λέξη ποιμένας τι σημαίνει στην ελληνική? Τσομπάνος. Ο τσομπάνος τι έχει? Πρόβατα. Και τα πρόβατα που τα βάζει? Στο μαντρί. Γιατί παρεξηγούνται, δεν κατάλαβα. Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Why, perché. Μην ρίξετε λοιπόν το Άγιο στα σκυλιά και ούτε στα γουρούνια. Γιατί θα το καταπατήσουν. Τι σημαίνει να το καταπατήσουν? Δεν θα αξιολογήσουν το μεγαλείο του θησαυρού. Τελείωσε. Είναι μια πραγματικότητα σήμερα στη χριστιανική κοινωνία που ζούμε ότι οι χριστιανοί καταπατούν και ποδοπατούν το Λόγο του Θεού? Είναι μια κατάσταση που ο Λόγος του Θεού δίνει δύναμη να νικήσει με την αμαρτία και υπάρχουν άνθρωποι που μισούνται μεταξύ τους μέσα στις εκκλησίες, υπάρχουν αντρόγενα που φτάνουν στον χωρισμό γιατί δεν αγαπιούνται άλλο, όταν υποτίθεται ο Θεός συγχωρεί μια αμαρτία θανάτου που κόστισε το θάνατο του Θεανθρώπου. Υπάρχουν αντρόγενα που ο ένας μισεί τον άλλον και χωρίζονται γιατί δεν ταιριάζουν οι προσωπικότητές μας. Τρώει το ακτινίδιο με το ταχύνι, εγώ το τρώω με το φυσικό βούτυρο. Δεν σιδερώνει καλά τα ρούχα, δεν μου κάνει καλή τσάκα. Δικαιολογίες. Ανευθυνότητα. Οι άνθρωποι που παραπονιούνται είναι οι άνθρωποι που είναι πιο μεγαλύτεροι ανεύθυνοι. Γιατί δεν παράγουν και δεν προάγουν τίποτα. Εγώ δεν είδα ποτέ έναν επιτυχημένο άνθρωπο να παραπονιέται. Και με επιτυχία δεν είναι την οικονομική μόνο. Έναν φιλόδοξο άνθρωπο. Έναν άνθρωπο που θέλει να δοξάσει αυτό που πρέπει να δοξάσει. Και ο άνθρωπος ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί από το Θεό για να κάνει τη διακονία του Θεού και το έργο του Θεού πρέπει να έχει μόνο δύο πράγματα μέσα στην ψυχή του. Τη δόξα του Θεού και τίποτα άλλο και κανένα άλλο κίνητρο, δεύτερο κίνητρο. Προσωπικό, οικονομικό, συναισθηματικό. Η δόξα του Θεού και να γνωριστεί το Ευαγγέλιο σε άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι το μόνο κίνητρο που πρέπει να είναι μέσα στο μυαλό ενός παιδιού του Θεού. Και όχι αγρόνι γόρασα, γυναίκα παντρεύτηκα, βόδια πήρα, η δουλειά μου, τα παιδιά μου και οτιδήποτε άλλο. Ο Χριστός ήταν αυτός που είπε όποιος αγαπάει πατέρα ή μάνα, αδερφό ή αδερφή, γυναίκα ή παιδιά περισσότερο από μένα, τι είναι? Δεν είναι άξιος να κάνει τι? Να μαγειρέψει μια χορτόσουπα. Α, δεν είναι άξιος τι? Να είναι δικός μου μαθητής. Προσέξτε, ακούγεται πολύ ούλτρα, ναι ή όχι? Ωραία. Υπάρχει ένας νόμος στη βιολογία, στις κυταρικές μεμβράνες. Λέγεται ο νόμος όλα ή τίποτα. Όταν έχει depolarization, repolarization, οι κυταρικές μεμβράνες, έχουμε τις αντλίες καλείου νατρίου και αλλάζει η πόλωση από θετικό σε αρνητικό φορτίο. Όταν αλλάζει η πόλωση, δεν αλλάζει. Να αλλάξω 3 τέταρτα από εδώ το φορτίο και 2 έκτα από εκεί. Όχι. Αλλάζει από εδώ και αλλάζει από εκεί. Το πώς είναι εξωτερικά, εσωτερικά η κυταρική μεμβράνη σε κάθε ένα κύτταρό σας στο 300 τρισεκατομμύρια είναι όλα ή τίποτα. Στη χριστιανοσύνη είναι όλα ή τίποτα. Εμείς όμως προτιμούμε το τίποτα για να μην έχουμε τα πάντα. Και την ιστορία την έχουμε μπροστά μας. Ο λαός Ισραήλ για μια σκορδαλιά και λίγες πατάτες ήταν να πουλήσει τη γη της επαγγελίας. Για λίγο κρέας, είχαμε κρέας, να μας κρέας, μια σκορδαλιά είχαμε. Τι καλά που είμαστε σκλάβοι στην Αίγυπτο, τουλάχιστον τρώγαμε σκορδαλιά. Εδώ τρώμε μάνα. Ο Θεός ετοίμασε το φαγητό και το στόβρο για τον ουρανό και αυτή δεν θα φάει σκορδαλιά από τη γη. Η οποία ήταν και Hellmann's, κάνω και διαφήμιση. Η οποία αλλάζει τώρα και θα γίνει, άλλο όνομα παίρνει, η Kraft, όχι ψέματα. Η Kraft αλλάζει και θα γίνει Royal τώρα. Όπως άλλαξε η Monsanto και έγινε Bayer. Και τώρα η έρευνα είναι, δεν είναι τσαρλατανική σαν τη δική μας, θα είναι έγκριτη επιστημονική έρευνα. Όχι, κάπως πρέπει να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας. Συνεχίζουμε λοιπόν, έχοντας πει αυτά, σε αυτό που μάθαμε ότι πνευματικός πόλεμος, άνω κάτω τελεία, ανορθόδοξα όπλα. Μιλήσαμε για την πανοπλία. Στην προσεφεσίους επιστολή, ναι ή όχι, ανοίξουμε την προσεφεσίους πάλι, το έκτο κεφάλαιο και ας διαβάσει κάποιος στα δάφια 10 μέχρι 18. Να δούμε τι μας λέει, τι μας διδάσκει. Μας διδάσκει ότι ο Θεός μας παρέχει όλα τα πνευματικά όπλα για όλους τους πνευματικούς εχθρούς. Γι' αυτό λοιπόν να δώσουμε προσοχή τώρα αυτή την ώρα στη λεπτομέρεια του οπλικού συστήματος. Έκτο κεφάλαιο από το εδάφιο 10 έως 18. Ας διαβάσει κάποιος, παρακαλώ. Τέλος, αδελφοί μου, ενδυναμώνεστε στον Κύριο και στην κυριαρχική εξουσία της δύναμής Του. Ντυθείτε την πανοπλία του Θεού για να μπορέσετε να σταθείτε ενάντια στις μεθοδίες του διαβόλου. Επειδή η πάλη μας δεν είναι ενάντια σε αίμα και σάρκα, αλλά ενάντια στις αρχές, ενάντια στις εξουσίες, ενάντια στους κοσμοκράτορες του σκότους τούτου του αιώνα, ενάντια στα πνεύματα της πονηρίας στα υπουράνια. Γι' αυτό πάρτε στα χέρια σας την πανοπλία του Θεού για να μπορέσετε να αντισταθείτε κατά την πονηρή ημέρα και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε. Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Η πάλη είναι ενάντια της εξουσίας. Ωραία.
Ο Καζαντζάκης είχε γράψει, θέλει μια ανυπόταχτη καρδιά η ελευθερία. Με ανυπόταχτη, γιατί αμέσως το πρώτο που θα πούνε κάποιοι καλοί χριστιανοί θα πούνε, μα δεν λέει Άγια Γραφή, ποτάσαστε στις εξουσίες. Φυσικά και ποτάσουμε. Φυσικά και ναι. Αλλά όταν η εξουσία αυτή έρχεται ενάντια στο θέλημα του Θεού, οφείλω συνειδητή ανυπακοή. Είχε πει ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Υπάρχουν νόμοι ανθρώπινοι που είναι νόμιμοι, οφείλουμε να τους υπακούμε και υπάρχουν νόμοι που είναι παράνομοι. Οφείλουμε να μην τους υπακούμε. Συνειδητή ανυπακοή σε οτιδήποτε είναι παράνομο, ανήθικο και ενάντια στον εκφρασμένο λόγο και θέλημα του Θεού. Ξεκάθαρα δεν χωρά εμφιβολία. Θέλει ανυπόταχτη καρδιά. Ανυπόταχτη σε τι? Στις εκμεεύσεις και στις δουλείες και στις δουλοπρεπείς καταστάσεις που το σκοτάδι μας βάζει μέσα στη ζωή μας. Θέλει αρετή και τόλμη ελευθερία. Αν διαβάσατε στο Ισάμον του Κάλβου αυτό το ποίημα από τις Οκεανίδες το κομμάτι. Πώς πάει? Όσοι βαρύν το χάλκινον χέρι της δουλείας αισθάνονται. Το θυμάστε? Ζυγών δουλεία σας έχωσε. Θέλει αρετή και τόλμη ελευθερία, είχε πει ο Ανδρέας Κάλβος τότε. Είχε γράψει μάλλον στο κομμάτι του, στο ποίημα αυτό, η Σάμον στις Οκεανίδες. Θέλει αρετή και τόλμη. Και ούτε αρετή, ούτε τόλμη υπάρχει σήμερα. Συνεχίζουμε το επόμενο δάφιο. Περιέγραψε μας την πανοπλία, να τη διαβάσουμε και να ξεκινήσουμε να δούμε τα όπλα. Σταθείτε λοιπόν περιζωσμένοι τη μέση σας με αλήθεια και ντυμένοι τον θώρακα της δικαιοσύνης και έχοντας φορεμένα στα πόδια τα υποδήματα με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της Ειρήνης. Πάνω δε απ' όλα πάρτε στα χέρια σας την ασπίδα της πίστης με την οποία θα μπορέσετε να σβήσετε όλα τα πυρωμένα βέλη του πονηρού και πάρτε την περικεφαλαία της σωτηρίας και τη μάχαιρα του πνεύματος που είναι ο λόγος του Θεού. Προσευχόμενοι σε κάθε καιρό, με κάθε προσευχή και δέηση εν πνεύματι και αγρυπνώντας σε αυτό τούτο με κάθε προσκαρτέρηση και πολύ δέηση για όλους τους Αγίους. Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Στην επόμενη μελέτη θα δούμε το τελευταίο όπλο που είναι η προσευχή. Και σίγουρα αυτό παίρνει όχι μία μελέτη, παίρνει πολλές μελέτες, αλλά θα το κάνουμε έτσι ρίστον παρόδο. Πώς ξεκινάει στο εδάφιο 10 το πρώτο μέρος? Σταθείτε. Ξαναδιάβαστε αν θέλεις. Ναι, το πρώτο μέρος. Ενδυναμώνεστε. Ενδυναμώνεστε στον Κύριο. Και. Και στην κυριαρχική εξουσία της δύναμης του. Ενδυναμώνεστε στον Κύριο. Και στο 14ο εδάφιο λέει και σταθείτε για να μπορέσετε να σταθείτε. Για να μπορώ να στέκομαι, το πρώτο βασικό πρέπει να έχω την τι. Να έχω κάποια μορφή δύναμης, ναι ή όχι. Αν κάποιος είναι, θυμάστε όταν κάποια στιγμή έχουμε αρρωστήσει και έχουμε πυρετό και είμαστε νηστικοί και καταρροές και το ένα και το άλλο και τους σπασμούς, τους μυοκλονικούς που έχουμε λόγω της εμπειρία του καταστάσεως, πώς νιώθουμε ότι να σηκωθούμε δεν μπορούμε, ναι ή όχι. Για να σταθεί κάποιος λοιπόν στα πόδια του πρέπει να έχει δύναμη. Ο Γκάντι είχε πει πολύ όμορφα, είναι χίλιες φορές προτιμότερο να σου χτυπήσουν και να σου σπάσουν το κεφάλι και με μπανταρισμένο κεφάλι να σταθείς όρθιος παρά να σέρνεσαι με την κοιλιά κάτω και με το κεφάλι σου σωστό. Γιατί αν σέρνεσαι με την κοιλιά κάτω είσαι φίδι, ερποτό είσαι. Και μερικοί λένε υπάρχουν τα ερπετά, είναι κάτι ελοχήμ, νεφελήμ που λένε, πεσπελήμ, που λέει ο Ιακώβλος τα ερπετά. Δεν χρειάζεται, τα βλέπετε. Με δύο πόδια είναι, γραβάτα και κοστούμι, έχουν και κάνα σακίδιο και πάνε από την Αθήνα στις Βρυξέλλες, έρχονται στο σακίδιο μέσα τώρα, δεν ξέρω τι κουβαρά. Μάλλον τον Μπομπ το Μάστορα έχουν ή το σφουγγαράκι τον Μπομπ. Ένα από τους δυο τους Μπομπ έχουν. Τώρα ποιοι έχουν, δεν ξέρω. Στους δικούς μας λένε θα σκίσουμε τις κάλτσες, τα μνημόνια, στους έξω λένε yes sir. Δηλαδή η απόλυτη εκδήλωση σχιζοφρένειας. Σταθείτε λοιπόν. Η λέξη να είστε δυνατοί είναι ενδυναμούστε. Και από εκεί βγαίνει η λέξη δυναμίτης. Τι σημαίνει δυναμίτης? TNT, τρινιτρουόλι, μπαρούτητα, τεινάζει όλα στον αέρα. Του τέστην, για να μπορώ να σταθώ πρέπει να έχω δύναμη. Ποιος μπορεί να μου δώσει δύναμη? Τα ωμέγα 3 και τα goji berry. Οι σπόρες τσία. Βρίσκω στον δρόμο τώρα στην Κατερίνη, μου λέει, γιατρέ, λέει, διαβάσαμε για τους σπόρους τσία. Πόσους να τρώω? Φάω 3 κυβικά, λέω, ένα ανατρεπόμενο κάθε μέρα. Μου λέει, σοβαρά μιλάς, μπορώ να φάω τόσο? Καλά, με τρελάει, λέω. Μέχρι όταν με το τσιγάρο έτσι στεκόνται, κάπνιζε, λέει, για να πάρω να δαώσω. Αφού καπνίζεις, ας το τσιγάρο πρώτα. Θα το αφήσω, λέει, το τσιγάρο. Αλλά μέχρι το τσιγάρο πάρω καλή δύναμη. Είναι το ελληνικό το τέτοιο, το τρεχαντήρι. Όλα μαζί.
Ο άλλος λέει, κάνω, λέει, παίρνω το υπερσυμπλήρωμα. Τα έχει όλες τις βιταμίνες, όλα τα αμινοξέα. Δεν θα πω την ονομασία αυτού του συμπληρώματος, από τα χαπάκια. Τρέχουν και πάνε και παίρνουν δυο. Να ξέρει, παιδί παίρνει δύο, νομίζω ότι κάτι καλύτερο κάνει. Μετά βλέπετε, αρχίζει και κυτρινίζει το δέρμα, γίνεται πορτοκαλί. Δεν καταλαβαίνει, συσσωρεύει τη βιταμίνη C έξω. Γιατί πάω στο δέρμα και στο τέλος θα γίνει καροτέ. Μου λέμε καροτενοειδές θα γίνει. Ποιος μπορεί να μου δώσει δύναμη? Μόνο ο Χριστός μπορεί να με δώσει δύναμη. Γιατί σε αυτόν υπάρχει και ισχύ και δύναμη και έλεγε στις παροιμίες, στο 14ο κεφάλαιο, μας λέγεται εν το φόβο, Παύλα δηλαδή σημαίνει σεβασμό, εν το φόβο του Κυρίου υπάρχει ελπίση ισχυρά. Και τρία εδάφια πιο κάτω, στο ίδιο κεφάλαιο στις παροιμίες, στο 14ο κεφάλαιο, μας λέγεται ότι ο φόβος του Κυρίου είναι πηγή ζωής. Προσέξτε. Είναι ελπίδα ισχυρή και είναι πηγή ζωής. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε Σαμαρίτησα στο κατοριάνιο Ευαγγέλιο, αληθώς, αληθώς, λέω, το νερό που μου δίνεις, λέει, όποιος πει θα διψάσει, αλλά το νερό που δίνω εγώ δεν θα διψάσει κανείς στον αιώνα, αλλά θα γίνει πηγή αναβλύζωσα τα σπλάχνα του. Δεν θα διψάσει ποτέ κανείς. Οπότε, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε δύναμη που λαμβάνουμε τον Χριστό και να κρατήσουμε τι? Τα μέρη που στεκόμαστε. Το σταθείτε σημαίνει πού? Στέκομαι εκεί που βρίσκομαι, σωστά? Στέκομαι εκεί που βρίσκομαι σημαίνει δεν κάνω τι? Βήμα πίσω. Δεν υπάρχει τι? Ο πιστοχώρης. Του τέστην παράδοση. Οι Σπαρτιάτες το ξέραν αυτό, οι Λακεδαίμονες. Οι αρχαίοι ημών προγόνοι που τους καυκανίζουμε και λέμε για τους αρχαίους ημών προγόνους, το ξέραν, το κάναν. Οι νυν απόγονοι και επίγονοι, ναι σε όλα. Ούτε μολόλαβε, ούτε όχι. Ναι, ναι, όλα ναι. Τι θέλετε θα το κάνω. Αρκεί να βολευτούμε. Το μεγαλύτερο πρόβλημά μας λέγεται αναβλητικότητα και βόλεψη. Παρτάκιδες είμαστε. Εχθές αποκαταστάθηκε η υδρορροή στο σπίτι μας. Μετά από μία εβδομάδα χωρίς νερό. Όχι μόνο εμείς, αλλά πιστεύω συγκοινωνούν τα δοχεία μας, ήταν όλοι παγωμένοι. Είχε μείον 19 στη Στουτγκάρδη που βρισκόμουν, μείον 18. Όλα λειτουργούσαν μια χαρά. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Δεν ξέρω γιατί. Χιόνια είχε, τέτοια είχε, οι δρόμοι καθαροί, τα αεροπλάνα, όλα. Πάγωμα δεν υπήρχε. Εδώ έκανε μερικούς βαθμούς υπό το 0 μερικές μέρες. Ισοπεδώθηκαν τα πάντα. Τους καημένους, τους πρόσφυγες που τους αφήσαν έτσι. Τι τραβάνε και αυτοί οι άνθρωποι, θα φύγουν μόνοι τους τελικά. Θα τους φέρουν στην Ελλάδα και πάνε να φύγουμε. Πάνε να φύγουμε, όχι άλλο κάρβουνο. Θα πάμε οπουδήποτε αλλού, πάμε στο Αζερμπαϊστάν, στο Ισλαμαμπάντ, όχι στην Ελλάδα. Τους φέρνουν εδώ πέρα για καλύτερα. Δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση λεφτά, γιατί δίνει κονδύλια. 5.000 ευρώ το μήνα δίνει για κάθε πρόσφυγα που καταχωρείται πρόσφυγα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παίρνει κανείς από αυτούς τους πρόσφυγες τα 5.000? Θα δώσει ο Μουζάλας, λέει, λίγα λεφτά. Ίσα-ίσα το λένε για να θυμώσουν τον απλό τον Έλληνα. Λίγα λεφτά, λίγο κατώτερος, λέει, από τη σύνταξη που παίρνει ένας Έλληνας. Και αυτό θυμώνει τον Έλληνα. Σου λέει, εγώ δεν έχω να πάρω, θα δώσω τον ξένο. Εν μέρει έχει δίκιο, αλλά όχι ολοκληρωτικά. Λεφτά στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι τα κάνουν τα λεφτά? Ξέρετε ότι η Ελλάδα ακόμα και τώρα τρώει πρόστιμο, γιατί δεν έχει επενδύσει, δεν έχει απορροφήσει κονδύλια που η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ακόμα και τώρα. Πώς θα απορροφούν τα κονδύλια? Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικροσκοπική, γιατί εμείς οι 2-3. Θα βάλουμε 5 βαρέλια, θα το περιφράξουμε. Θα πληρώσουμε και γρηγορόσημο σε εκείνον. Έτσι λέγεται, γρηγορόσημο είναι. Όχι ο Γρηγορόπουλος. Ο Σόρας είπε, λέω, ο Γρηγορόπουλος λέει, δεν σκοτώθηκε. Ψέματα κάναν στην κηδεία του και τον πιστεύουνε. Ήταν και αυτή η παιδοψυχίατρος. Τώρα δεν θα πω η γυναίκα που πέθανε, αλλά άμα ζούσε αυτή η γυναίκα και ήταν παιδοψυχίατρος, αλίμονο στα παιδάκια που θα έκανε παιδοψυχιατρική, αφού ήταν με το Σόρα μαζί. Δεν σκοτώθηκε ο Γρηγορόπουλος. Αλλά ο Γρηγορόπουλος, το καμένο το παιδί σχέση με το Γρηγορόσημο. Το Γρηγορόσημο είναι αυτό που το δίνει. Το λαδάκι. Πώς έλεγε ο Μποστάκας συγχωρημένος, έλεγε, οι Έλληνες, λέει, και οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι, λέει, σαν το καντήλι το ορθόδοξο. Άμα δεν του βάλεις λαδάκι, σβήνει το καντήλι. Έτσι είναι και ο δημόσιος υπάλληλος. Άμα το λαδάσεις, σβήνει. Δεν μπορεί. Έτσι δουλεύουν. Ο Χάρη Κλίν έλεγε, στην Ελλάδα εμείς είναι δημόσιοι υπάλληλοι και άλλοι ποθούν διακαώς να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι. Θέλω να γίνω Τζακ Λόντον στη θέση του Τζακ Λόντον. Αλλά λεφτά δίνουν. Οι καημένοι πρόσφυγες υποφέρουν. Δεν παίρνει λεφτά κανείς. Θα σκοτώσουν να φύγουν. Γι' αυτό όσο συνεχίζεται η κρίση, το προσφυγικό δεν είναι πρόβλημα σε λίγο. Θα φεύγουν μόνοι τους. Θα πληρώνουν κιόλας και θα λένε πάνε να φύγουμε από εδώ πέρα. Άντε παρατήστε μας. Δεν σας κάνουμε εδώ πέρα. Τους έχουμε στο κρύο, τους καημένους μέσα στο. Και ο Έλληνας μια ζωή ήταν φιλόξενος. Δεν θα αλλάξει αυτό επειδή κάποια ανθρωποειδή, τερατόμορφα μορφώματα που είναι ανθέληνες και αντίχριστοι θέλουν να μας κάνουν να μας δάξουν ότι να μισήσουμε τους ανθρώπους.
Όχι. Μπορούμε να σταθούμε. Σταθείτε. Βήμα πίσω δεν κάνουμε. Δεν πρέπει να κάνεις βήμα πίσω για να σταθείς. Από τη στιγμή που έχεις πάρει δύναμη. Γιατί ο δυνατός δεν οπισθοχωρεί. Οι δειλοί είναι αυτοί που στην ιστορία μπορεί να έχουν γράψει με τα πιο μελανά σημεία, αλλά είναι αυτοί που έχουν συχαθεί και έχουν γίνει το αποτέλεσμα της ύβριος απόλουσης. Και από εδώ και από εκεί. Βλέπετε τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, όλοι το θυμόμαστε γιατί, για την προδοσία. Τον προδότη, όλοι είμαστε προδότες, αλλά κανείς δεν λατρεύει και δεν θέλει τον προδότη. Ενώ την προδοσία την έχουμε μέσα μας. Πρέπει να σταθούμε λοιπόν, να διατηρήσουμε τα εδάφη που έχουμε. Ωραία. Η Ελλάδα πάει για διαμελισμό, αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Είδατε τώρα, έχουν καβάλει το Κυπριακό στη μέση και τραβάνε την προσοχή με την Κύπρο. Να κάνουν. Όχι δικοινοτική, τρικοινοτική μερίδα θα κάνουν. Να έχουν τουρκικό, ελληνικό ή κυπριακό δηλαδή και το ευρωπαϊκό μέσα. Το τεστ να έχουν και τους Ευρωπαίους. Και τραβάνε τώρα τον κόσμο σε ένα τέτοιο πράγμα. Όχι, είναι πολύ απλά. Δεν κάνουμε βήμα πίσω μέχρι που τα τουρκικά στρατεύματα να φύγουν. Είναι στρατός κατοχής. Τελείωσε. Είναι κατοχή. Και αυτό είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κύπρος είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κανονικά έπρεπε στην Τουρκία να βάλουν ultimatum. Ή φεύγετε ή κάνουμε και Ρώσεις. Τελείωσε. Και όχι να έχουν φιλοτουρκική πολιτική. Όχι το 28,9. Το 28,3. Το θυμάστε το τραγούδι της Κωνσταντίνας. 38 και 8, 39 και 9. Ο πυρετός ανέβαινε. Μερικές φορές μετά, πού τα ξέρει. Τι να κάνω, ο εγκέφαλος τόσο έχει περάσει χίλια μύρια κύματα μακριά από τα Ιβαλή. Και τραβάνε την προσοχή του κόσμου. Την ίδια στιγμή όμως τώρα ο πρόεδρος που πρόκειται να χρηστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσε ότι αν αποτύχω εγώ, ο Πάπας ο Φραγκίσκος θα πετύχει στη θέση μου. Και ρωτάω εγώ, τι δήλωση είναι αυτή που την πετάει έτσι αυτός. Ότι αν αποτύχω εγώ θα πετύχει ο Πάπας στη θέση μου. Τι θα πετύχει ο Πάπας. Μάλιστα, ξέρετε ο Πάπας ο Φραγκίσκος που είναι Ισουίτης, δηλωμένος Ισουίτης, επίσημα Ισουίτης. Και αν ξέρετε και θέλετε να μάθετε τι κάνανε Ισουίτες ή τι κάνουν ακόμα, πάρτε διαβάστε ιστορία. Όποιος θέλει μπορεί να στείλει ειδικά στα αγγλικά, αλλά και στα ελληνικά έχει πολύ υλικό. Το τάγμα των Ισουητών φτιάχτηκε για να πολεμήσει τη μεταρρύθμιση που ξεκίνησε ο Λούθυρος στη Γερμανία και μετά όλοι οι άλλοι. Και ισχύει ακόμα και ο ρόλος τους είναι ένας. Πώς θα καταστρέψουν την αληθινή βιβλική χριστιανοσύνη. Ξέρετε ο Πάπας ο Φραγκίσκος τι δήλωσε. Δήλωσε επίσημη του Βατικανού και όταν ο Πάπας μιλάει εξ καθέντρα σημαίνει δεν κάνει λάθος. Γιατί έχει δηλώσει ότι κατέχουμε τη θέση του Θεού του Παντοκράτορα επί της γης. Και ο επίσημος ορισμός, θα μιλήσουμε φυσικά, έρχονται τα καλύτερα, η προσδοκία αυξάνει την ευχαρίστηση. Όσοι είστε καλά στα μαθηματικά. Εντάξει, ο ορισμός του Πάπα που έχει στην τιάρα την τριπλή είναι αυτός. Vicarius Filii Dei, ο εκπρόσωπος του Θεού επί της γης. Wow. Η δική μου αγιογραφή λέει ότι ο μόνος εκπρόσωπος του Θεού επί της γης είναι το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος. Δεν υπάρχει μεσίτης πέραν του Χριστού ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο. Τα λατινικά γράμματα έχουν αριθμούς, ξέρετε. Κάθε γράμμα είναι αριθμός. Είναι 500, είναι 10 και. Κάντε το συμψηφισμό να δείτε τι αριθμό βγάζει. Γιατί είναι αριθμός ανθρώπου, λέει. Ωραία. Και όχι μόνο αυτό. Δεν μπορεί να είναι ο Χίτλερ. Είναι μια δύναμη Βαβυλώνα θρησκευτικοπολιτική που υπέβει το θηρίο, όπως μας λέει στην Αποκάλυψη, και κάνει όλους τους μεγιστάνες, τους πλούσιους, τους πλοίαρχους, τους εμπόρους να προσκυνήσουν. Και προσέξτε, δύο πράγματα θα κάνει αυτή η δύναμη. Θα σου απαγορέψει να πουλάς ή να αγοράζεις και όταν αυτό δεν θα φτάσει, θάνατος. Όσοι θέλουν να ζήσουν με ευσέβεια, λέει ο Απόστολος Παύλος, θέλουν συνδιωχθεί. Όταν δείτε το βδέλεγμα της ερημόσεως, λέει ο Κύριος, το λαληθένη που το δάνει η ύλη του προφήτου, ο έχω νότα, ακούω να κοέτω, γι' αυτό θα μελετήσουμε. Άρα για τον Κύριο η μελέτη του βιβλίου του Δανίλ ήταν σημαντικής βαρύτητος. Τότε όσοι είστε στις πόλεις φύγετε στα όρη και τα βουνά. Και αν τις ημέρες, λέει, της θλίψεως δεν είχαν μειωθεί, μικρυνθεί, ούτε μία ψυχή δεν θα σώζονταν. Γιατί αν ήταν εδώ ακόμα και τους εκλεκτούς. Αυτή η δύναμη λοιπόν ασκεί αυτή τη στιγμή οικονομικο-κοινωνικο-πολιτική βαρύτητα σε όλη τη γη. Από την Ελλάδα, εμείς είμαστε τελευταία τρύπα του ζουρνά, μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τη Μεγάλη Βρετανία μέχρι το Eurogroup. Από το Δούνουτου μέχρι και την Κίνα. Από τον Βλαδίμιρο Πούτιν μέχρι και τον άλλον τον Κορέα, τον χοντρό που θα πεθάνει το ζάχαρο πριν προλάβει να στείλει τον πύραυλο. Το Βορειοκράτη, τον Τσιν Κοντσάν που κλαίγαν όλοι μαζί. Ένας δεν έκλαψε παραπάνω και του κόψε το κεφάλι. Τους εξαφανίζει όλους. Αυτό είναι η δημοκρατία.
Δημοκρατία είναι να κάνω αυτό που γουστάρω εγώ. Εντάξει, από το διαβίτη, από τις επιπλοκές που πάει, δεν θα προλάβει να πάει πολύ. Σε δύο χρόνια το πολύ έχει πεθάνει. Οπότε υπομονή, βορειοπεράτες, η λύτρωσή σας πλησιάζει. Αυτή η δύναμη ασκεί λοιπόν μεγάλη εξουσία. Και στην Αποκάλυψη υπάρχει ένα χίασμα. Τα 22 κεφάλαια της Αποκαλύψεως χωρίζονται στη μέση, τέμνονται με το 14ο κεφάλαιο που είναι η κορύφωση του βιβλίου αυτού. Και δεν είναι χρονολογικά στη σειρά, έχει το ιστορικό κομμάτι και το προφητικό. Και όταν θα κάνουμε λίγο συστηματική θεολογία, θα δείτε με τι μεγάλη θεοπνευστία έχει γραφτεί. Δεν μπορεί να γράφτηκε από τον Ιωάννη μόνο του χωρίς καθοδήγηση Θεού τελείως. Αυτό το βιβλίο είναι θεόπνευστο. Το πρώτο κομμάτι, τα πρώτα 12 κεφάλαια είναι το ιστορικό κομμάτι. Και στα πρώτα 12 κεφάλαια έχουμε μια επανάληψη τριών επτάδων. Έχουμε το μήνυμα σε 7 εκκλησίες, στις 7 σάλπιγγες, οι 7 σφραγίδες. Επανάληψη 3 επί 7. Από το 10, μέχρι πριν το 14ο κεφάλαιο, από το 14ο μέχρι το 21ο έχουμε πάλι μια τριπλή επανάληψη επτάδων. Οι 7 πληγές, οι 7 βροντές και ούτω καθεξής. Και στο 14ο κεφάλαιο έχουμε στο 14ο κεφάλαιο μια επταπλή επτάδα. 7 φορές 7. Πόσες φορές είπε ο να συγχωρήσει τον αδερφό σου? Όχι 7 φορές λέει, 7 φορές 70, 490 που ήταν και τα χρόνια διορίας που έδωσε ο Θεός στο λαό Ισραήλ πριν να πάει το Ευαγγέλιο στα έθνη. Παιδιά, έχουμε καλά νέα. Αλλά τα καλύτερα είναι το εξής. Μέχρι και πριν το 10ο κεφάλαιο, η τριπλή επανάληψη των 7 μηνυμάτων που δίνει είναι για το λαό του Θεού, γιατί είναι στις εκκλησία, μήνυμα σε 7 εκκλησίες, οι 7 σφραγίδες, οι 7 σάλπιγγες έχουν κάνει με τα παιδιά του Θεού. Τι περνούν επειδή διολυσταίνουν από την πίστη, δηλαδή έρχεται ο εκφυλισμός, ωραία, και τι θυμό έχει ο σατανάς στο λαό του Θεού, ωραία, μέχρι και πριν το 14ο κεφάλαιο. Από το 14ο μέχρι το 21ο έχουμε τι πρόκειται να κάνει ο Θεός στα παιδιά του σατανά επειδή έχουν κάνει αυτά στα παιδιά του Θεού. Του τέστην, η μεγάλη διαμάχη υπάρχει. Η κορύφωση είναι στο 14ο κεφάλαιο. Εκεί που μιλάει για την υπομονή των Αγίων και ποιο είναι το πιστό υπόλοιπο και η Εκκλησία του Θεού, μας το λέει στην Αποκάλυψη και στο 12ο και στο 14ο κεφάλαιο. Ιδού, τι λέει, η υπομονή των Αγίων, η τηρούντας τας εντολάς του Θεού και έχοντας μαρτυρία Χριστού. Δύο χαρακτηριστικά έχει ο λαός του Θεού. Τηρεί όλες τις εντολές του Θεού και τις 10 στις 10 έτσι όπως δόθηκαν από το Θεό και έχει ζωντανή μαρτυρία ότι αυτός ο νόμος τον έθεσε το μέσο της καρδίας του για να μην αμαρτάνει απέναντι σε κανέναν. Αυτό είναι το πιστό υπόλοιπο. Ψάξτε να βρείτε ποιοι είναι. Δεν είναι ένα όνομα. Δεν είναι μια εκκλησία που είναι... Ποια είναι η διεύθυνση εδώ? Όχι εδώ, η άλλη διεύθυνση. Η Γιαλαντζή. Ούτε είναι στον Κεραμικό, ούτε είναι στον Βασιλικό, ούτε είναι οπουδήποτε. Και νομίζουν οι κάποιοι κοντοί πάπες ή ψηλοί χοντροί πάπες που κάθονται μέσα σε γραφεία ότι έτσι έχουν κερδίσει τη Βασιλεία. Ας ανοίξει το βιβλίο του Ιερεμία. Και ας διαβάσετε τι λέει ο Διός ο Κύριος μέσα του προφήτη. «Ουέι στους ποιμένες που ποιμένουν το ποιμνιό μου με λανθάνος τρόπο». Και ο Διός ο Κύριος είπε για τους ποιμένες της εποχής εκείνης. Πήρε και μαστίγιο μες στο ναό του Σολομώντα. Και μάλιστα είπε «Ο οίκος μου γέγραπτε ότι είναι οίκος προσευχής και εσείς τον κάνατε σπήλαιο ληστών». Δεν είναι ωραία λόγια να τα πεις, μπροστά στο ιερατείο. Πρέπει όμως. Πρέπει να πάρεις ένα τίμημα. Με άλλα λόγια, η αποκάλυψη που δεν είναι αποκάλυψη του Ιωάννη, είναι αποκάλυψη του Ιησού Χριστού. Ξέρετε γιατί λέγεται αποκάλυψη? Πρώτα απ' όλα, για να λέγεται αποκάλυψη, τι σημαίνει? Ότι ο Θεός θέλει να μας κρύψει κάτι ή να μας αποκαλύψει? Όταν λες για αποκάλυψη, όλοι φοβούνται. Δεν μπορείς να το καταλάβεις. Άλλος το διάβασε και τρελάθηκε. Πάρε, διάβασε Νοστράδαμο. Φέρε Νοστράδαμο να διαβάσω. Αστρολογία, φέρε να διαβάσω. Εκεί τα διαβάζεις. Το βιβλίο που έχει τον τίτλο Αποκάλυψη, φοβούνται να το διαβάσουν. Και γιατί είναι τελευταίο βιβλίο στην Αγία Γραφή? Γιατί είναι λίγο πριν τον ερχομό του, γιατί είναι η τελευταία αποκάλυψη του χαρακτήρα του Θεού. Η κρίση, ξέρετε με άλλα λόγια τι είναι? Η κρίση δεν είναι η τιμωρία του Θεού για να φοβάται ο κόσμος. Η κρίση είναι η αποκάλυψη ποιοι είμαστε εμείς μπροστά στο Θεό και ποιος είναι ο Θεός μπροστά σε εμάς. Αυτή είναι όλη η κρίση. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, αυτή είναι η κρίση του κόσμου. Τώρα ο άρχον του κόσμου θέλει εκβληθεί έξω. Και εγώ, αν υψωθώ επί της γης, θέλω ελκύσει κάθε άνθρωπο κοντά μου. Τι εννοούσε όταν είπε αν υψωθώ επί της γης? Τη σταύρωσή του. Η μόνη στιγμή που υψώθηκε ο Χριστός ήταν ανάμεσα στον ουρανό και τη γη, ήταν πάνω στο Γολγοθά. Ναι ή όχι? Έμεινε μετέωρος ανάμεσα στον ουρανό και στη γη. Και μαντέψτε πάνω σε εκείνο το ξύλο, επικατάρατος, επί ξύλου κρεμάμενος, τι έκανε? Ένωσε τον ουρανό με τη γη μια για πάντα. Με το ένα χέρι έγραψε κάποιος θεολόγος, άπλωσε και έφερε τον ουρανό προς τη γη και μετά άλλο έπιασε τη γη και την έφερε και την ένωσε. Ούτε ο Άτλαντας, ούτε ο Ανακρέοντας, ούτε κανείς από τους αρχαίους ημών προγόνους μπορούσε να το κάνει. Όσο καλή και να είναι. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν,
Μόνο ο Θεός μπορεί να μας δώσει δύναμη σαν δυναμίτη να την άξει στον αέρα την εγκαθιδρύουσα κατάσταση. Για να μπορέσουμε να σταθούμε και να μην κάνουμε υποχώρηση. Η λέξη υποχώρηση δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καιρός για επανάσταση και έγερση έτσι όπως την κατανοούν οι περισσότεροι. Πρέπει να κάνουμε μπρος για να πάρουμε τη γη της Επαγγελίας. Θυμάστε όταν φτάσανε μπροστά στη γη της Επαγγελίας. Σε 40 μέρες φτάσανε. Και έστειλε τους 12 κατασκόπους. Όλοι είδαν το ίδιο πράγμα. Τι είπαν, η γη είναι σφόδρα, σφόδρα υπέροχη. Οι 10 είπανε, μα είμαστε μικροί. Είναι ο Ακετονομπούμποντο που παίζει NBA. Είναι ο έτσι. Φοβόμαστε να μπούμε μέσα. Θα είμαστε ακρίδες. Οι δύο όμως, μόνο δύο, ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεβ είπανε, ο Κύριος μας έφερε μέχρι εδώ, σαν ψωμί θα τους φάμε. Ντου, μπροστά. Και μαντέψτε ο υπόλοιπος λαός τι έκανε σε αυτά δύο παιδιά. Όρμηξαν για να τους λιθοβολήσουν. Και τότε εμφανίστηκε ο Θεός και είπε, αφού είστε έτσι και δεν θέλετε να μπείτε στη γη της Επαγγελίας, 40 χρόνια θα σας γυρνώ μέχρι που τα κόλλα σας να πέσουν στην έρημο. Και η γενιά εκείνη τελείωσε. Σήμερα βρισκόμαστε ακριβώς εδώ, να πάμε να κατακτήσουμε τη γη της Επαγγελίας. Και ξέρετε πώς κατακτεί τη γη της Ευαγγελίας? Με ευαγγελισμό εις τα έθνη. Πηγαίνετε και μαθητεύσατε τα έθνη. Και όχι καθίστε και κάνε, να κάνω ακόμα ένα διδακτορικό. Έκανα 4 παιδιά. Η άλλη δεν έχει, ζηλεύει αυτή που έχει. Αυτή που έχει, ζηλεύει αυτή που δεν έχει. Αυτή που έχει κάνει τα παιδιά και την όλη μέρα στο σπίτι λέει, αχ, να μην είχα παιδιά, να μου λίγο ελεύθερη. Να έκανα την καριέρα μου, γιατί βλέπει την business woman. Η business woman που έχει φτάσει 40 τόσα και είναι μοντελάκι, αλλά είναι στέρφα, βλέπει την άλλη με τα παιδιά και λέει, αχ, να μου να είχα κάνει ένα παιδί, όλα τα κατάφερα, δεν έγινα μάνα. Η ψηλή θέλει να κοντίνει, η κοντίνη να ψηλύνει. Οι μελαχρινές να γίνουν ξανθιές, οι ξανθιές να γίνουν μελαχρινές. Αυτές που έχουν μικρά αστήθη θα κάνουν super size me. Οι άλλοι έτσι, οι άλλοι γιουβέτσι, αλλιώς αλλιώτικα πασαλεμανιώτικα, χύμα στο κύμα, ντου από παντού. Κανείς δεν είναι ευχαριστημένος, κανείς δεν ψάχνει αυτό που λέμε the main thing. Αυτό πώς μπορεί να γίνει, με το να πάρουμε όλη την πανοπλία του Θεού. Και η πανοπλία του Θεού, όπως διάβασε προηγουμένως η Αλεξάνδρα, είναι τι, στην οσφή η ζώνη της αλήθειας. Ο θώρακας της δικαιοσύνης, τα υποδήματα του Ευαγγελίου, η ασπίδα της πίστης, η περικεφαλαία της σωτηρίας, η ρομφαία του πνεύματος και ένας νους εν περισυλλογή και εν προσευχή και κατάνοιξη. Πάμε να τα δούμε λοιπόν τώρα, όλα αυτά ένα προς ένα. Ζωστείτε τι λέει, στην οσφή σας, τη ζώνη. Σε φυσικό επίπεδο μια ζώνη στη μέση τι κάνει? Είναι τη φοράς για να είσαι πως αντάν έχεις και να είσαι καράτε. Είσαι το καράτε εκεί που κάνει έτσι. Όχι. Πιστεύανε ο κόσμος τότε, έκανε ένα έτσι, λέει, μπορούσα να δείτε τον άλλον, έκανε τον πελαργού, δεν χτάχτη που χτυπούσε ένα ψαλί. Τέλος πάντων. Μια ζώνη φυσικά μπαίνει ακριβώς εδώ στην οσφή στη μέση για να δίνει ελευθερία κίνησης. Όχι για να σφίγγει όπως κάνουν περισσότεροι. Κρατάει εδώ, στο παρελθόν ήταν. Γιατί στη ζώνη κρεμούσαν τι? Οι στρατιωτικοί το ξέρουν. Διάφορα πράγματα. Οι μπαλάσκες που λέγαμε τι, τις γεμιστήρες, το νερό, οτιδήποτε και άλλα. Τον οπλισμό μπορούσε στη μέση. Γιατί είναι το πιο σταθερό σημείο του κορμού. Επάνω φέρνει περισσότερη κούραση, κάτω δεν μπορεί να κάνει τι, κίνηση. Και γι' αυτό το λόγο η ζώνη δίνει ελευθερία κίνησης. Οπότε λέει, πάρτε στην οσφή σας, στη μέση σας, τη ζώνη. Της αλήθειας. Τι είναι αλήθεια? Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, είπε ο Κύριος. Μόνο ο Χριστός είναι η αλήθεια. Και σε φυσικό επίπεδο η ζώνη προστατεύει, γιατί από κάτω υπήρχε μετά μια μορφή θωράκισης, προστατεύει τους μυρούς εδώ και τη βουβονική περιοχή για τραυματισμούς που επειδή δεν υπήρχε θωράκιση, δεν μπορούσε να μπει εκεί θωράκιση. Οπότε κάπως έτσι βλέπετε, το στην εποχή που γραφόταν, ήταν η ζώνη, η οσφής και ήτανε, έπεφτε τα μεταλλικά πλέγματα γύρω-γύρω, αυτό που φαίνονταν σαν φουστίτσα, αλλά ήταν φουστίτσα, ήταν μια μορφή προστασίας μέχρι εδώ πέρα, γιατί προσέξτε, ένα στρατιώτης όσο καλό μάχημος να ήταν, αν πληγωνόταν εδώ πέρα, ειδικά στο μυρό επάνω, δεν μπορούσε. Εδώ πέρα είχε τις περικνημίδες μεν, καλυπτόταν, αλλά εδώ πέρα. Οπότε τα κομμάτια της ζώνης γύρω-γύρω πέφτανε σαν φυσική προστασία, ειδικά στους μυρούς. Πνευματικά, η αλήθεια ελευθερώνει. Θέλετε γνωρίσει την αλήθεια στο κατεράνι Ευαγγέλιο από Κύριος. Και αν μείνετε στην αλήθεια, η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει. Η αλήθεια ελευθερώνει από τι? Από το ψέμα. Από το ψέμα. Μόνο η αλήθεια σας κάνει ελεύθερος. Ελεύθερος από τι? Από την αμαρτία.
Οι άνθρωποι ψάχνουν ελευθερία από τον Τσίπρα, ελευθερία από τον Μητσοτάκη, ελευθερία από το έναν, ελευθερία από το Δουνουτού, ελευθερία από εκεί. Η μόνη ελευθερία είναι η ελευθερία από την αμαρτία. Και αυτό κάνουμε το λιγότερο. Οπότε και να ελευθερωθούμε από το Δουνουτού, θα βάλουμε άλλο Δουνουτού στην πλάτη μας. Θα είμαστε μετά δυνετού. Ελευθερία από την αμαρτία. Το ίδιο πριν 2.000 χρόνια ήρθε ο Κύριος να διδάξει. Θέλαν να ελευθερωθούν οι Εβραίοι τι, από τους Ρωμαίους. Είχαν κεφαλικό φόρο. Είχαν το Δουνουτού στην πλάτη τους και οι Εβραίοι. Και αυτό θέλαν ένα βασιλιά που να καθίσει στο θρόνο του Δαβίδ και να ποιμάνει με ράβδο ισχυρά. Αλλά όταν είπε και ένας ταπεινός ερχόμενος πάνω σε πόλο υποζυγίου, σε γαϊδούρι επάνω, ήρθε ποτέ κάτι καλό από τη Ναζαρέτ, είπε. Οι ίδιοι μαθητές του τον απέρριψαν. Γιατί είπε, πρέπει να ελευθερωθείτε από την αμαρτία. Χάσαμε το στόχο. Και την ίδια στιγμή όχι μόνο ελευθερώνει, αλλά στο κατά Ιωάννη, στο 7ο κεφάλαιο, μας λέει ότι η αλήθεια δίνει και δύναμη για να σταθείς. Όταν ο Κύριος μιλούσε, στο κατά Ιωάννη εδώ πέρα, μένανε άναυδοι, λέει, το πλήθος και οι Φαρισαίοι, γιατί μιλούσε έχοντας εξουσία και όχι όπως οι Φαρισαίοι. Προσέξτε, τα ίδια λόγια έλεγε ο Χριστός που λέγανε οι Φαρισαίοι. Μάλιστα, ο Κύριος είπε στο λαό, ό,τι σας λένε οι Φαρισαίοι να το κάνετε, αλλά σαν κι αυτούς να μην είστε. Γιατί βάζουν βαρέα φορτία και δεν κάνουν το δαχτυλάκι τους έτσι. Είναι καλό να είσαι φυτοφάγος, είναι το μήνυμα υγείας, τους ογκμενιστές. Αλλά αυτοί τρώνε τα κοψίδια. Εντάξει, πίνουν το αλκοόλ. Έχουν τα μαγαζιά ανοιχτά την ημέρα του Κυρίου, βγάζοντας χρήματα από εκεί. Πονάει, έτσι είναι. Ας πονάει. Δεν κάνανε οι Εβραίοι το ίδιο. Το Σάββατο λέει μην πουλάς ή αγοράζεις. Και τι κάνανε. Το Σάββατο δίνανε αρκετό αλάτι στα ζώα, έτσι ώστε να διψάσουν παραπάνω, να πιούν πολύ νερό για να τα πουλήσουν την Κυριακή, που θα είχαν παραπάνω βάρος γιατί θα είχαν κάνει κατακράτηση υγρών. Αλλά το Σάββατο εμείς δεν πουλάμε. Δεν θα έχουμε κλειστά τα μαγαζιά. Αλλά αλάτι δίνουμε στα ζώα να σκάσουν από τη δίψα για να πιούν 3 κυβικά νερό για να τα πουλήσουμε την Κυριακή πρωί. Υπάρχει ένα ανέκδοτο που είναι 2 Εβραίοι έξω από τη συναγωγή. Μόλις έχει τελειώσει η συναγωγή, έχουν και τα τέτοια τους, είναι όλοι ευσεβείς. Τα ξέρετε, τα βγαίνουν της εκκλησίας που είναι. Όχι, το πω λίγο. Γελάμε, αλλά έτσι είναι. Ζούμε ανάμεσά μας. Και βγαίνουν 2 Εβραίοι και είχαν παρκαρισμένες στο πάρκινγκ εκεί πέρα μπροστά. Είχε φέρει ο άλλος την καινούργια την AMG, την Compressor, να πούμε. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Οι Γερμανοί είναι οι καλύτεροι φίλοι του ανθρώπου. Μην το ξεχνάτε αυτό. Όπα. Και λέω ένας Εβραίος στον άλλον. Αν δεν ήταν Σάββατο σήμερα, αδερφέ, θα ήθελα να σου θέσω το ερώτημα πόσο το αγόρασε αυτό το αυτοκίνητο και αν το πουλάς. Λέει ο άλλος Εβραίος. Αν δεν ήταν Σάββατο, αδερφέ μου, θα σου έλεγα ότι αγόραζα 45.000 και το πουλάω 52. Απλά δεν το ξέρεις. Με άλλα λόγια, κάνω την αγοροπολισία, αλλά δεν πουλάω και δεν αγοράζω. Οπότε η αλήθεια ελευθερώνει. Δίνει ελευθερία από την αμαρτία. Και δίνει δύναμη. Το θώρακα της δικαιοσύνης. Γιατί βάζαν το θώρακα εδώ, γιατί εδώ υπήρχαν πια. Μάλιστα έχουμε και τη φυσική θωράκιση. Τα πλευρά που έχουμε και αυτός ο θώρακας που ονομάζουμε εδώ προστατεύει από τι. Το λεγόμενο παθητικό μυοσκελετικό μας σύστημα. Έχουμε το ενεργητικό που είναι η μυς, γραμμωτής και σπλαχνική και έχουμε το παθητικό σύστημα κίνησης που είναι τα οστά μας. Τα οστά μας είναι σύστημα κίνησης γιατί αν δεν είχαμε οστά και ήμασταν μόνο εμείς, θα ήμασταν σε ζελατίνα. Έχετε δει ποτέ άνθρωπο που έχει πέσει από μεγάλο ύψος και έχουν σπάσει τα οστά του? Έχετε ποτέ βρεθεί? Όχι. Αν βρεθείτε ποτέ σε καμιά αυτοκτονία, ή άνθρωποι που έχει πέσει από μεγάλο ύψος, αν πάτε να τον πιάσετε, είναι σαν να πιάνει ζελέ. Επειδή έχουν θρηματιστεί τα οστά του και είναι μόνο η μυϊκή μάζα, είναι ένα πράγμα όπως κάνει το ζελέ. Μια παράξενη αίσθηση. Τα οστά λοιπόν που έχουμε εδώ θωρακίζουν τι? Πνεύμονες, καρδιά. Ωραία. Αυτός είναι ο σκοπός. Είδατε, το θεωρούμε φυσιολογικό ότι έχουμε το θώρακα εδώ. Φαντάζεσαι το θώρακα σαν τα πάνω στο γόνατο. Δεν επιτελεί κανέναν λειτουργικό φυσιολογικό ρόλο. Στην ιατρική έχουμε ανατομία και έχουμε φυσιολογία. Φυσιολογία σημαίνει γιατί και πώς λειτουργούν. Το θεωρούμε φυσιολογικό ότι ο θώρακα έχει αυτή τη δομή. Ότι έχουμε 13 πλευρά. Ότι άλλα 3 είναι τα λεγόμενα ψευδή πλευρά που δεν εκπορεύονται, που δεν πιάνουν πίσω από τη σπονδυλική στήλη από τον κορμό, αλλά βγαίνουν από τα άλλα τα οστά και κλείνουν μέχρι και το ύπαρ εδώ, σπλήν από εδώ πέρα και την κοιλιακή χώρα και μετά έχουμε το ηλιακό πνεύμα και αντί για θώρακα εδώ κάτω έχουμε τους κοιλιακούς μας. Που ο Πάγκαλος τους γυμνάζει διαφορετικά προς τα έξω, είναι εξώθηση με όλους τους άλλους τους πολιτικούς. Ο Αλέξης ήδη έφτασε, πλησιάζει τα 100 κιλά σε λίγο. Αν τελειώσει η θητεία του, θα πάθει από κάνα έμφραγμα, θα πεθάνει από κουκουέ.
Καρδιά, καρκίνο ή εγκεφαλικό. Θα τον χάσουμε γρήγορα. Τελικά θα ο αριστερός θα γίνει κομμουνιστής. Ο κουτούμπας έτσι κι αλλιώς είναι κουκουέ. Δεν χρειάζεται να πάθει τίποτα. Το θώρακα της δικαιοσύνης. Φυσικά ο θώρακας προστατεύεται τα βασικά όργανα, όπως βλέπουμε ειδικά εδώ μπροστά. Ξέρουμε στα επίγοντα περιστατικά στην ιατρική τι. Ότι όταν κάποιος χάσει τις αισθήσεις του, υπάρχει ένα σχήμα που δουλεύει στην επίγουσα ιατρικής, στα επίγοντα περιστατικά, στην εντικολογία. A, B, C, D, E, F, G, το οποίο ονομάζουμε. Και το πρώτο είναι Air Breath Circulation. Ο αέρας αναπνοή και η κυκλοφορία. Το τεστ είναι και κομμένο πόδι να έχει, δεν σε νοιάζει την ώρα σταματήσει. Το αίμα σταματάει. Πρέπει να δουλεύει καρδιά και πνεύμονες. Γιατί αν δουλεύουν καρδιά και πνεύμονες, ο εγκέφαλος δεν δουλεύει. Και αν δεν δουλεύουν αυτά, το πόδι σου μόνο τι να το κάνεις. Να κλείσω από εδώ και να πάει από εκεί. Έτσι κάνουμε και εμείς με το δούνο του με τα οικονομικά μας. Παίρνουμε συνέχεια δάνεια. Κάνουμε την αξιολόγηση. Και από παραγωγικό τομέα, πρωτογενή παραγωγή, δεν υπάρχει τίποτα. Φίλο, άμα κάνετε έτσι, δεν κουνιέται τίποτα. Όλα είναι χύμα στο κύμα. Έχουμε ανάπτυξη, λέει. Θα βγούμε στις αγορές. Με τι θα βγούμε, ρε παιδιά. Θα βγούμε τσολιαδάκια έτσι και να πουλήσουμε κάνα τσολιαδάκι. Ήθελα να πάρω και το χαλβάτο από τα. Όχι, από τα πετράλωνα, θα έλεγα. Τη Πετραπετσόνα. Και χθες μου περνούσα να το πάρω για να σήμερα το ξέχασα, θα το επόμενο Σάββατο. Μας προστατεύει τα ζωτικά όργανα. Και δίνει και εμπιστοσύνη, μας παρέχει εμπιστοσύνη. Γιατί? Γιατί είναι ένα πράγμα, όσοι από εσάς γυμνάζεστε και για τους άντρες, βλέπεις, κάνεις πίεση στήθους, ωραία, και με το που σηκώνεσαι, πώς είσαι λίγο. Κάνω και κάτι τέτοιο. Γιατί νιώθεις τη μυϊκή μάζα, σου παρέχει εμπιστοσύνη και προστασία. Σε φυσικό, φυσιολογικό επίπεδο. Πνευματικά η δικαιοσύνη δίνει εμπιστοσύνη, ναι ή όχι. Δικαιοσύνη δια της πίστεως και από πίστη σε πίστη. Γιατί όταν δικαιώνομαι δια της πίστεως στο έργο του Χριστού, μου δίνει εμπιστοσύνη να πορευτώ την αμαρτωλή ζωή μου. Γιατί αν κάτσω και σκεφτώ τι στην ευχή έχω κάνει και τι έχω πει και τι θα έπρεπε να είχα κάνει και να είχα πει, το βάρος της αμαρτίας με κάνει τι. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχουν ένα σωρό ψυχικές διαταραχές, έχουν ένα σωρό φοβίες, ένα σωρό άγχη και ανησυχίες. Ξέρετε που πηγάζουνε. Από την έλλειψη εμπιστοσύνης. Γιατί εδώ όπως ο Κύριος είπε, με τα χείλη αυτός ο λαός με λατρεύει, αλλά η καρδιά είναι μακριά. Το θέμα δεν είναι να έχεις μια θεωρητική αντίληψη της σωτηρίας. Το θέμα είναι να έχεις μια βιωματική αντίληψη ότι ο Χριστός είναι ζωντανός και είναι κοντά σου. Πίστη η οποία δεν είναι βιώσιμη είναι νεκρή πίστη. Γι' αυτό και ο Ιάκωβος τη λέει: δείξε μου τα έργα σου να σου δείξω την πίστη. Πίστη χωρίς έργα είναι νεκρά. Προσέξτε, ο Παύλος με τον Ιάκωβο δεν λογομαχούν. Ο Παύλος λέει: ο άνθρωπος σώζεται δια της πίστεως. Πώς? Χωρίς έργα του νόμου. Πολύ θεωρητικά, ακόμα και ο Λούθρος είχε πρόβλημα με αυτό. Λένε: μα διαφωνούσαν γιατί δεν διαφωνούσαν. Ο Παύλος λέει από το οπτικό πρίσμα: σου λέει, φίλε, αν δεν έχεις πίστη στο έργο του Ιησού, ό,τι έργα και να κάνεις, τίποτα. Έρχεται ο Ιάκωβος και λέει: αυτό είναι σωστό. Αλλά τα έργα θα εκδηλώσουν την πίστη που έχεις στον Χριστό. Δεν λέει στην επιτόρου σου, μιλάει αμέσως μετά για τα γουρούνια και τους σκύλους που λέει ότι μην πιστεύετε σε ψευδοπροφήτες. Γιατί λέει το καλό δέντρο κάνει καλούς καρπούς. Από τον καρπό θα καταλάβετε το δέντρο. Και μπορεί καμιά φορά με τον μπόλιασμα που κάνει ο Πάρης έτσι να σκάσει κάνα βλαστάρι από εκεί. Αλλά ο καρπός θα βγει καρπός. Μπορεί τη μία μέρα ότι θα βγει. Κάποια στιγμή θα βγει. Αργεί αλλά θα έρθει. Οπότε έχω εμπιστοσύνη. Ενάντια σε τι, στην Α Ιωάννου στο κεφάλαιο 3 μας λέει. Αν η καρδιά μας, λέει, μας προδίδει, ο Κύριος είναι μεγαλύτερος στην καρδιά μας. Ενάντια στις εσωτερικές ενοχές και κατηγορίες που έχουμε. Οχ, τα έκανα πάλι χάλια. Πω, τι θα γίνει αύριο. Πω, εχθές έγινε αυτό. Και ποιος θα το ψιθυρίζει αυτό. Το φίδι έρχεται. Ποιος είναι ο κατηγορός των αδελφών ή μόνο κατηγορών αυτούς μέρα και νύχτα. Έτσι, είναι το φίδι, ο διάβολος, ο σατανάς, ο πλανών την οικουμένη ορκή του λέει: το έκανες εχθές. Αύριο δεν έχει. Θυμάσαι που τα έκανες χάλια τότε. Θα τα ξαναφάς τα μούτρα σου. Ξαναφάτα. Ξαναφάτα τα μούτρα σου, αλλά σήκω πάνω. Σήκω και περπάτα. Ο Καζαντζάκης πολύ, μα τον Καζαντζάκη λίγοι άνθρωποι τον κατάλαβαν. Είχε πει: πρέπει να σταθείς και να πεις, να πάρεις την ευθύνη. Εγώ μόνος μου θα σώσω τον κόσμο. Και αν δεν υπάρχει άλλος, και δεν τον νοσεί ο Καζαντζάκης ότι θα γίνει σωτήρας αντί του Θεού, ότι θα αγωνιστώ να κάνω κάτι. Και χίλιες φορές να πέσεις αγωνιζόμενος παρά να είσαι στον καναπέ και να λιώσεις από κάνα έμφρακτο ή την παχυσαρκία. Αν η καρδιά μας μας προδίδει, λέει ο Θεός, είναι μεγαλύτερος, γιατί γνωρίζει την καρδιά μας. Στους ψαλμούς δεν λέει ο Δαβίδ, ξέρει τι, ενθυμείται την πλάση μας, ότι είμαστε χώμα. Το ξέρει ο Θεός. Το ξέρει. Πνευματικά λοιπόν, εκτός ότι μας δίνει εμπιστοσύνη, η δικαιοσύνη μας παρέχει εμπιστοσύνη και στους εξωτερικούς
ενοχικούς λογισμούς και αλληλοκατηγορίες. Γιατί έχουμε τους εσωτερικούς. Δεν λέει ο Παύλος, έχω και εγώ με μέσα μου, αλλά έχω και εξωτερικούς εχθρούς. Ο Χριστός δεν ρώτησε τους Εβραίους, προσέξτε, αυτή την ερώτηση δεν τολμάει ο άνθρωπος να την κάνει. Ποιος από εσάς με καταδικάζει περί αμαρτίας? Μπορεί κάποιος να σταθεί στην εκκλησία που ανήκει να πει, ποιος μπορεί να πει ότι να με καταδικάσει εμένα για αμαρτία? Αυτό όμως δεν πρέπει να είναι και το χάρισμα του παιδιού του Θεού. Να σταθεί και να πει με καθαρός. Πηγαίνω πολλές φορές και ευχαριστώ και τα παιδιά μου τότε στη Λεπτοκαριά, στη Νεολαία, εκεί πέρα. Τι είπαμε, ποιο είναι το ελάττωμά μου, δεν ανήκω πουθενά. Ναι. Το πιο γρήγορο ανέκδοτο. Τέλος πάντων. Και στα παιδιά εκεί αυτό ακριβώς είχα πει. Μιλώντας κάποια πράγματα για την πρόχριστο ζωή μου, είδα στα μάτια κάποιων παιδιών το «Γουάου, ρε, δες το γιατρό τι κάνει, ρε. Όχι, κάνει και εκείνο, έχει περάσει το άλλο». Ενώ κανονικά κάποιος πρέπει να σταθεί και να πει «Δεν έχω το παρελθόν, είναι καθαρό, έχω καθαρό ποινικό μητρό, δεν έχω κάνει τίποτα κακό». Εμένα όμως το δικό μου ποινικό, να το πω έτσι, πνευματικό μητρό είναι γεμάτο. Είμαι καταδικασμένος πολλές φορές. Από αυτά που θυμάμαι. Γιατί από αυτά που δεν θυμάμαι, πάρε, πάρε, ξέρει. Αφού και αυτός δεν με αναγνώρισε στο πρόγραμμα. Με αναγνώρισε μόνο από μια φασαρία που είχαμε, που δεν την με κατάλαβε ποιο ήμουν. Ο πρώην φίλο του ήμουν. Φανταστείτε τι μετάλλαξη είχα υποστεί. Και εγώ και αυτό. Πολλά έχω να θυμηθώ για το παρελθόν. Δεν θα ήθελα. Ενώ τα παιδιά, λέω στα παιδιά που είναι σε χριστιανικές εκκλησίες, είναι όμορφο να μην έχετε κακό ποινικό μητρό και να μην ζηλεύετε την αμαρτία. Τα σανδάλια του Ευαγγελίου της Ειρήνης και τις περικνημίδες. Φυσικά, η περικνημίδα τι κάνει? Προστατεύει εδώ τα πόδια κάτω, το τελευταίο μέρος. Και τα σανδάλια, το τέστα υποδήματα, γι' αυτό λέτε υπόδημα, όχι παπούτσι. Άκου παπούτσι. Το υπόδημα παρέχει προστασία. Ενώ ταξιδεύεις και περπατάς, σωστά. Άμα κάθεσαι εκεί στο σπίτι δεν χρειάζεσαι παπούτσι. Ενώ περπατάς, πορευθέντες μαθητεύσατε τα έθνη. Τώρα τι παπούτσια φόραγε, τώρα Σάλωμον φόραγε, Νάικη φόραγε, ο Παύλος δεν ξέρω τι φόραγε, πάντως ό,τι και να φόραγε, έλειωσε πολλά. Το παγκόσμιο ρεκόρ, έχω πει την ιστορία, ο άνθρωπος περπάτησε τη γη, δεν ξέρω αν την έχετε δει. Είναι ρεκόρ Guinness σε δύο αδέρφια Αμερικανοί. Ξόδεψε, αν δεν κάνω λάθος, κοντά στα 37 ζευγάρια παπούτσια και του πήρε 1,5 χρόνο να γυρίσει όλη τη γη, την περπάτησε τη δεκαετία του 70. Μπορώ να την, κάποια στιγμή τη μελετήσουμε αυτή την ιστορία. Στο ρεκόρ Guinness την έγραμε. Λοιπόν, και μάλιστα το τελευταίο βράδυ πριν φτάσει πίσω από εκεί που είχε ξεκινήσει και φωτογραφίσει και τα πόδια του, τα παπούτσια είχαν λιώσει. Είχε πάρει και δύο μουλάρια. Το ένα μουλάρι το ονόμαζαν Will he make it στα αγγλικά, αν θα τα καταφέρει. Και του ψώφισε το ένα το μουλάρι στα μέσα και πήρε ένα δεύτερο μουλάρι που το ονόμασε Will he make it too. Που στα αγγλικά είναι λογοπαίγνιο. Άμα θα τα καταφέρει και αυτό, ή το νούμερο 2. Τα μουλάρια ψωφίσανε, αυτοί αντέξανε και περάσανε. Και μας δίνει δύναμη στα πόδια, το καλό το παπούτσι. Γιατί στους πολεμιστές τα σανδάλια ήταν για να κρατούν τι? Στο πάρο, να πατάνε καλά κάτω. Για να μην γλιστρούσε το πόδι κατά την ώρα της μάχης. Ήταν από τα βασικά που είχαν. Οπότε οι περικνημίδες και τα σανδάλια προστατεύουν και δίνουν δύναμη και όθηση που λένε. Πάτημα. Ωραία. Για να μπορέσει κάποιος να αγωνιστεί. Πνευματικά το Ευαγγέλιο μας δίνει τι? Ειρήνη με το Θεό. Δικαιωθέντες δια της πίστεως έχουμε ειρήνη με το Θεό. Προς Ρωμαίους 5 κεφάλαιο. Δικαιωθέντες δια της πίστεως έχουμε ειρήνη. Το Ευαγγέλιο αυτό λέγεται Ευαγγέλο, είναι καλά νέα. Ότι επιτέλους έχω ειρήνη και όχι δικό μας έργα. Γιατί ενώ έτσι είμαι θα ασθενείς, ο Χριστός πέθανε υπέρ των αμαρτωλών. Αν λοιπόν ο Θεός, ενώ εμείς ήμασταν αμαρτωλοί, θυσίασε το γιο του για μας, φανταστείτε τι θα κάνει τώρα. Φανταστείτε τι θα κάνει. Και μας δίνει προστασία από την οργή. Προσέξτε τι λέει τώρα. Όχι από την οργή του Θεού. Θέλουμε σωθεί από την οργή. Ποιανού οργή? Του σατανά. Ο σατανάς είναι οργισμένος και έχει θυμό μέγα, γιατί γνωρίζει ότι ο καιρός του είναι λίγος πάνω στη γη. Και ο Παύλος το είχε πει. Στους χριστιανούς στον πρώτο αιώνα και στη Θεσσαλονίκη. Εδώ κοντά τα έλεγε. Δεν ακούσαμε τίποτα εμείς. Έτσι. Ότι όταν ο Θεός θα αποκαλυφθεί για να εκδικηθεί αυτούς που δεν υπακούν το Ευαγγέλιο. Και το εκδικηθεί σημαίνει ότι ο Θεός έχει μίσος και θα χτυπήσει και θα σκοτώσει. Όχι. Εκδικώ, δικάζω. Θα εκδικάσει αυτούς που δεν υπάκουσαν το Ευαγγέλιο. Και είναι και λογικό. Αν κάποιος είναι εδώ πάνω και πηδάει κάτω στον νόμο της βαρύτητας, που έχει τεθεί ο νόμος της βαρύτητας, τον εκδικείται ο Θεός γιατί ακυρώνει και αναιρεί μια βασική νομοτέλεια.
Δεν τον τιμωρεί ο Θεός που έπεσε κάτω και σπάσε τα μούτρα του. Ανέρεσε μια βασική νομοτέλεια, τον νόμο της βαρύτητας. Πνευματικά λοιπόν το Ευαγγέλιο μας δίνει και καλό πάτημα, ποδηγέτηση να το πω, για να μπορέσουμε να περπατήσουμε πού? Εκεί όπου μας στέλνει. Ο προφήτης στάθηκε στο βιβλίο του Ισαΐα και ακούει τη φωνή του Θεού να λέει ποιος θα πάει για μας και ποιος θα μιλήσει. Στο 6ο κεφάλαιο στο βιβλίο του Ισαΐα, το χρόνο που πέθανε ο βασιλιάς μου είδα τον Κύριο το δυνάμεων. Για να δεις τον Κύριο το δυνάμεων θα πρέπει ο βασιλιάς σου να πεθάνει. Ποιος είναι ο βασιλιάς σου? Αν ο Χριστός είναι ο βασιλιάς σου, πρέπει πρώτα να δεις τον Χριστό και αυτό είναι σταυρωμένο για να μπορείς να δεις τον Θεό τον Πατέρα. Τον Πατέρα δεν είδε κανένας, είπε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Όποιος είδε εμένα όμως, είδε τον Πατέρα. Γιατί εγώ και ο Πατήρ είμαστε. Ένας ξυλουργός από τη Ναζαρέτ στέκεται και λέει: εγώ και ο Πατήρ μου είμαστε. Και παίρνουν τις πέτρες και λέει: όχι για καλά έργα, δεν σε λιθοβολούμε. Γιατί εσύ, όντας άνθρωπος, κάνεις τον εαυτό σου Θεό. Βλέπετε, ο Μωάμεθ δεν το ισχυρίστηκε αυτό. Ούτε ο Βούδας. Άρα ο Χριστός, και τώρα απευθύνομαι σε σχιζοφρενείς εδώ. Ή είμαστε όλοι μαζί σχιζοφρενείς σε μια πλάνη. Δεν γίνεται αλλιώς, γιατί πιστεύουμε εδώ πέρα ότι ο Χριστός είναι Θεός. Ναι ή όχι, υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός? Άρα ζούμε μια εξεσημασμένη πλάνη και σχιζοφρένεια. Ή αν ο Χριστός είναι Θεός, εμείς είμαστε παιδιά του Βασιλιά. Αλλά το Βασιλιά μας πρέπει να το δούμε νεκρό στο σταυρό του Γολγοθά, κρανίου τόπος, για να μπορέσουμε να δούμε τον Κύριο των δυνάμεων. Και τότε ακούμε τη φωνή που λέει: ποιος θα πάει και ποιον θα αποστείλουμε? Και θυμάστε τι λέει ο Ισαΐας: ιδού εγώ Κύριε. Και έρχεται το χερούβ με άνθρακα πυρός και του βάζει στο στόμα, από το αγιαστήριο επάνω που ήταν. Τι ρόλο παίζει αυτό? Όταν θα αρχίσουμε για την Αποκάλυψη. Όλοι τι είδα μέσα στο αγιαστήριο δείχνουν τον Χριστό, παιδιά. Είναι το Α και το Ω, δεν παίζει. Και αφού του βάζει το καμένα κάρβουνα, έρχεται ο Παύλος και λέει ότι προς Ρωμαίους στο 10ο κεφάλαιο: μην πολεμάς το κακό με το κακό, αλλά υπερνίκησε το καν το καλό. Αν ο εχθρός σου πεινάει, δώσ' του να φάει. Αν διψάει, δώσ' του να πιει. Γιατί πράττοντας τούτο, μετά ξέρετε τι λέει: συσσωρεύεις άνθρακες πυρός πού? Στην κεφαλή του. Τι είναι η άνθρακες πυρός? Είναι η συνείδηση. Γιατί όταν στο κακό εσύ ανταποκρίνεσαι με καλό, στο μίσος με καλοσύνη, στην ψυχρότητα με ζεστασιά, στην αδιαφορία με ενδιαφέρον, κάποια στιγμή το πνεύμα του Θεού τον ελέγξει και το πει: δες τον άνθρωπο αυτόν. Δεν το κάνουμε προσωποληψία, δηλαδή να γίνω καλός, να το παίξω καλά. Αυτό, είναι καλός, σου χαμογελώ, το βλέπεις. Αλλά όμως σε πιάσω τα δόντια, ατσάκατα, ατάκ. Όχι έτσι. Σας διακηρύττω, το λέει το Ευαγγέλιο, στο οποίο στέκομαι και με το οποίο, διότι ο οποίο λέει σώζεστε ο Απόστολος Παύλος. Σας κηρύττω ένα Ευαγγέλιο, στο οποίο στέκομαι σε αυτό το Ευαγγέλιο και εσείς σώζεστε. Δεν αισχύνομαι, προς Ρωμαίους στο πρώτο κεφάλαιο, δεν αισχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί είναι δύναμη για σωτηρία σε Ιουδαίους και Έλληνες, οποιονδήποτε πιστεύει, γιατί πρέπει να το δεχτείς αυτό το πράγμα. Το να πω στη γυναίκα μου: Μαρία, σ' αγαπάω, και μου πει και εγώ σ' αγαπάω, θες να παντρευτούμε, άσε καλύτερα του χρόνου. Άμα δεν δεχτεί την πρόταση γάμου, το δαχτυλίδι το παίρνω και το βάζω στη μύτη. Το κάνω piercing μετά. Και αρκετές τρύπες έχει βάλει ο Θεός στο σώμα μας. Μην βάζετε παραπάνω, γιατί θα κάνει φούιτ. Τα κάνει. Είναι σωτηρία. Και ο Παύλος είχε πάρει από το βιβλίο του Ισαΐα. Ω, πόσο όμορφοι είναι οι ευαγγελιζόμενοι των ποδών που ευαγγελίζονται τα καλά νέα, το Ευαγγέλιο. Είναι όμορφα τα πόδια τα οποία κηρύττουν το Ευαγγέλιο. Ασπίδα της πίστεως. Τι κάνει η ασπίδα? Σε μια μάχη παρέχει ασφάλεια ενάντια τι? Σε οτιδήποτε όπλα που είναι αναπάντεχα. Το βέλος όταν σε τοξεύει κάποιος από μακριά έρθει, δεν το βλέπεις. Και είναι και τα λέγαμε στο στρατό αθόρυβα όπλα. Δεν το ακούς. Από ένα μαχαίρωμα, από ένα κόντιο τότε. Από μια σφαίρα μακριά. Γι' αυτό και το βλέπετε όταν φέρνουν τους τρομοκράτες και οι τρομοκρατικοί, τι φοράνε τώρα πλέον? Κέβλαρ. Τα γυλαίκα, τα αλεξίσφαιρα. Γιατί φοράει το αλεξίσφαιρο γυλαίκο? Γιατί από μακριά, σε μια σχετικά κοντινή απόσταση, δεν σημαδεύει ο άλλος το κεφάλι. Θέλει καλό σημάδι. Κινούμενο στόχο το κάνει. Σημαδεύει πού? Το θώρακα εδώ πέρα. Πού το αλεξίσφαιρο γυλαίκο προστατεύει αυτό ακόμα και τη σφαίρα. Γι' αυτό και υπάρχουν και λεγόμενες cap killing bullets τώρα. Δεν ξέρω αν τι έχετε ακούσει. Σφαίρες που σκοτώνουν τους μπάτσους. Είναι ειδικές σφαίρες οι οποίες ο αστυνομικός μπορεί να είναι πίσω από το αυτοκίνητο, πυροβολεί το αυτοκίνητο, περνάει τον κινητήρα του αυτοκίνητου τη σφαίρα και καρφώνεται πάνω στον μπάτσο. Μια φορά το είπα αυτό και πρέπει κάτι να αναρχική κάποιοι και λέει: ρε γιατρέ, πού είναι αυτές οι σφαίρες? Ακόμα με τις μολότοφ είμαστε. Στην παλιά καλή τεχνική. Το πετάς και εκείνες. Προστατεύει λοιπόν από αναπάντεχα
όπλα και τις εμβολές αυτών των όπλων. Και αυτό σου δίνει εμπιστοσύνη, κατ' επέκταση, σε αυτά τα όπλα. Γι' αυτό και μπορείς να κάνεις την επέλαση μπροστά, σε συνθήκες μάχης. Κάπως έτσι βλέπω μια ασπίδα στην ρωμαϊκή εποχή. Πριν αυτό το βάλουμε στο πνευματικό κομμάτι, το ισοσκελίσουμε, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η πίστη έρχεται δια της ακροάσεως και της ακροάσεως του λόγου του Κυρίου. Και πώς ο λόγος θα κηρυχθεί αν δεν πάνε κάποιοι να τον κηρύξουν. Από εκεί παίρνει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους, από το βιβλίο του Σεέλη, όπως όμορφοι είναι οι πόδες των Ευαγγελιζόμενων τα καλά νέα. Των Ευαγγελιζόμενων τα καλά νέα. Ακούγοντας λοιπόν το λόγο του Θεού έρχεται η πίστη. Η πίστη δεν έρχεται ούτε με κυριελέησον, ούτε μπουρουμπούρου, ούτε με να δίνω τα λεφτά μου και σε δωρεές και σε αγαθοεργίες, που όλα αυτά καλά είναι, τα καλά έργα είναι ο καρπός το τι έχει βιώσει από μέσα. Δια της πίστεως έρχεται. Πνευματικά η πίστη λοιπόν παρέχει προστασία από οποιουσδήποτε πειρασμούς που είναι αναπάντεχοι. Τι σημαίνει αναπάντεχος πειρασμός? Ο Παύλος λέει, όσοι νομίζετε ότι στέκεστε, προσέχετε για να μην πέσετε. Σημαίνει εκεί που νομίζω ότι είσαι μια χαρά, εκεί ακριβώς παπ. Πώς λέω σε πολλούς, ο διάβολος δεν θα έρθει το βράδυ με κέρδος, κάνει και θα πεις όχι. Μέρα μεσημέρι θα έρθει. Την ώρα που είσαι και στο απόγειο της πίστης σου και είσαι πνευματικά πολύ δυνατός, μπορεί να έρθει με πολλούς τρόπους. Μπορεί να έρθει αν είσαι άντρας με μια όμορφη γυναίκα, η οποία κιόλας να είναι και αδερφή μες στην εκκλησία. Συμφωνούμε αυτό? Γιατί άμα είναι άπιστη θα πεις μην ομοζυγείτε με τους απίστους. Αν όμως είναι πιστή, τότε είναι πιο γλυκό το δηλητήριο, το αρσενικό, το παίρνεις πιο ωραία. Και πώς έρχεται αυτός ο πειρασμός? Δεν σε καταλαβαίνει κανείς όπως εγώ. Πόσο θα ήθελα να είμαι μαζί σου στα ιεροαποστολικά σου έργα. Μπορώ να μαγειρέψω καλύτερα από τη γυναίκα σου. Γιατί δεν σε σιδερώνει? Και άλλα πολλά. Αν ο πειρασμός είναι αντρικός, θα έρθει σε έναν ωραίο κύριο και στη γυναίκα που έρχεται στην εκκλησία και μένει, προσεύχεται χρόνια να βρει έναν άντρα, δεν βρίσκει κανένα μαρδαφλούμπα, τραχτερογεγέδες είναι όλοι, γιατί και οι γυναίκες και οι χριστιανές έχουν και αυτές άλλο ένα κόμπλεξ. Να μην πω χουί, θα παρεξηγηθώ στη ρώσικη γλώσσα. Τον θέλουν να είναι ο Μπίλι Γκράχαμ, ξέρω εγώ, ή ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ στο κήρυγμα. Να είναι κήρυκας φωτιά, ας πούμε, Ηλίας, προφήτης. Τον θέλουν Μωυσής στο νόμο. Τον θέλουν Παύλο στο Ιεραποστολικό, τον θέλουν Σπαλιάρα στα Εξάρια Κυλιακούς, Σπαλιάρας, τον θέλουν Σβατζενέκερ στα Μπράτσα, τον θέλουν στο μυαλό Αϊνστάιν, δεν ξέρω εγώ, τον θέλουν όλες οι γυναίκες όλα μαζί. Και μπορεί να βρεθεί κάποιος και κηρύττει ωραία ιεροκήρυκες, είναι γιος ας πούμε ποιμένα ιεροκήρυκα, έρχεται από χριστιανικό περιβάλλον, κάτι από εκεί πέρα. Είναι και λίγο και αυτή τσιπερλικατό έτσι και έρχεται ο πειρασμός κάπως. Το Ευαγγέλιο σώζει. Κλακ! Μπορεί να έρθει με ένα τυραμισού, με ένα μιλφέι, όταν το ζάχαρο είναι 200. Και σου λέει φάτο, φάτο. Και εσύ δεν τρως ένα. Πόσο φοντάν πήρες? Πάρε ένα φοντάν. Πήρα λέει, δεν πήρες ένα, λέει, τρία πήρες, αλλά ξαναπάρε. Είπε. Τα πήρες τρία φοντάν αφού σε είδα. Εντάξει, του λες μη στέκεσαι και στην κουζίνα, φύγε από εκεί, πού το χάνεις, πού το βγες και στην κουζίνα περιφέρεται. Με τις παραφιάδες του κομμουνισμού. Ο πειρασμός έρχεται ποικιλοτρόπος και πολυμόρφος. Η ασπίδα της πίστεως σε βοηθάει γιατί είστε τεθεμελιωμένος στην πίστη, ακόμα και όταν έρθει, γιατί οι πειρασμοί δεν σημαίνει αμαρτία. Ο πειρασμός είναι απόδειξη ότι είσαι πιστός. Γιατί όποιος δεν πειράζεται πάει να πει ότι έχει πάρει ο διάολος το μέρος του. Δεν χρειάζεται να τον πειράξεις, αφού έχω με το μέρος μου. Έχω γνωρίσει και στιγμή που λέει, τα τελευταία 25 χρόνια δεν είχα ούτε έναν πειρασμό στη ζωή μου. Λέω μέσα μου, αμάνα. Και μετά τον άκουγα, ναι, στις ωραίες ταινίες λέει, στο θέατρο πηγαίνω και στον κινηματογράφο. Μια χαρά λέω. Πόσο συχνά, μια φορά τη βδομάδα τουλάχιστον. Είσαι τζέτ, λέω. Τη βλέπεις και δύο φορές την παράσταση. Άμα είναι καλή, κάθομαι και την επόμενη. Μπράβο, λέω μια φορά. 4 ώρες τι κάνεις δηλαδή μέσα, τι βλέπεις εκεί? Είναι ποιοτικό. Τι ποιοτικό είναι? Τι ποιοτικό είναι το Hollywood που είναι το ιερό ξύλο, το τίμιο ξύλο υποτίθεται. Τι τίμιο ξύλο εκεί πέρα, δεν υπάρχει. Ωραία. Όταν λοιπόν χριστιανοί δεν έχουν πειρασμούς, πάνε να πει ότι είναι από τη μεριά ήδη από εκεί. Ο πειρασμός είναι η απόδειξη της πίστεως.
και ειδικά τους αναπάντεχου πειρασμού. Στη δεύτερη Τιμοθέο, που είναι ποιμαντορική επιστολή που ο Απόστολος Παύλος έδινε, πρέπει μερικές φορές να, όχι να κρίνουμε, να μεμφόμαστε να υπάρχει μορφή. Ας ανοίξει κάποιος στη δεύτερη Τιμόθεο. Β' Τιμοθέο και το κεφάλαιο 4. Και ας διαβάσει κάποιος τι λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος. Δια του λόγου του Κυρίου και με αρκετή ανυπόκριτο αγάπη. Β' Τιμοθέου, κεφάλαιο 4 και το εδάφιο 2, ας διαβάσει κάποιος. Β' Τιμοθέου, κεφάλαιο 4 και το εδάφιο 2. Κήρυξε τον λόγο, επίμενε έγκαιρα, άκερα, έλεγξε, επίπληξε, πρότρεψέ με κάθε μακροθυμία και διδασκαλία. Μέχρι εδώ. Κήρυξον τον λόγο, εγκαίρος και ακέρος, λέει στο αρχαίο κείμενο. Τι σημαίνει εγκαίρος και ακέρος? Εγκαίρος σημαίνει πριν γίνει, λέγεται πρωτοβάθμια πρόληψη στην ιατρική, πριν αρρωστήσεις. Φωνάζει το κακομοίρης, ελάτε τώρα, αυτό λέγεται εγκαίρος. Αλλά κήρυξε λέει και ακέρος. Ακέρος τι σημαίνει? Την έπαθε. Και τότε μπορεί να υπάρχει λύση. Εγκαίρος και ακέρος. Επίπληξον. Επίπληξον τι σημαίνει? Όχι, τι έκανες εσύ, αυτό μου λέει. Έλα, δεν πειράζει, έτσι μου λέει. Ο Θεός είναι αγάπη, δεν πειράζει. Ο Θεός αγαπάει, θα σε σώσει. Υπάρχουν οι χριστιανοί που πιστεύουν ότι ο Θεός θα τους σώσει όλους. Επειδή τους αγαπάει. Τι διαβάζουν το Ευαγγέλιο, δεν μπορώ να καταλάβω. Ο Πάπας λοιπόν ο Φραγκίσκος δήλωσε, γιατί δεν ξεχνώ τι λέω, όπως δεν ξεχνώ και για την Κύπρο. Το δεν ξεχνώ υπήρχε, θυμάστε πάντα σε κάθε πόλη, έξω από την πόλη υπήρχε η Κύπρος αιματοβαμμένη και λέγε δεν ξεχνώ. Εξαφανίστηκαν αυτές οι πινακίδες από όλη την Ελλάδα, έτσι κατά σύμπτωση. Ο Πάπας ο Φραγκίσκος δήλωσε πριν από 7 ημέρες ακριβώς, την προηγούμενη εβδομάδα, το εξής, άνω κάτω τελεία. Μέσα στο Βατικανό. Ότι όποιος στέκεται και μέμφεται τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, ισοδυναμεί με τρομοκρατική πράξη. Δεν μπορείς να κατηγορείς και να μέμφες έναν άνθρωπο, για τον Πάπα, ο οποίος η ζωή του είναι δοσμένη για το καλό της ανθρωπότητας και για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Άρα είσαι ισοδύναμος με τον τρομοκράτη. Και η παγκόσμια νομοθεσία για την τρομοκρατία τι προβλέπει? Ξέρετε ότι όποιες οικονομικές συναλλαγές κάνετε περνάνε μέσα από την Αμερικάνικη πλέον, από τις Αμερικάνικες μυστικές δυνάμεις. Θυμάμαι πριν από χρόνια, μετά την 11η Σεπτεμβρίου που ψηφίστηκε ο Δημοκρατικός Νόμος, και ήθελα να στείλω ένα έμβασμα από εδώ Γερμανία, με ενημέρωσε τότε η τράπεζα, ότι σας ενημερώνουμε ότι όλες οι οικονομικές συναλλαγές πλέον περνάνε μέσα από FBI, CIA. Υποτίθεται για τους τρομοκράτες, για να ελέγχουν τα λεφτά. Υποτίθεται γι' αυτό. Και τώρα δηλώνει ο άνθρωπος, προσέξτε, δηλώνει ότι όποιος κατηγορεί εμένα είναι σαν να είναι τρομοκράτης. Τρομοκρατεί τον κόσμο. Άρα αυτή τη στιγμή όταν στέκομαι εγώ και λέω η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία είναι το σύστημα του Αντιχρίστου επί της γης και όποιος υποτάσσεται μαζί της έχει δώσει υποταγή στον Σατανά, εγώ χαρακτηρίζομαι αυτομάτως τρομοκράτη. Και η τιμωρία την τρομοκρατία είναι τι? Οικονομικές κυρώσεις, πολιτικές κυρώσεις, θέλεις τα πολιτικά σου δικαιώματα και αν δεν σταματήσεις έρχεται στιγμή που ο Κύριος λέει θα έρχεται στιγμή που θα σας κάνουν αποσυνάγωγους. Τι σημαίνει αποσυνάγωγο? Και εμείς φοβόμαστε, μην μας διώξουν από την εκκλησία. Ποια εκκλησία? Στο 10ο κεφάλαιο, στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, λέει ο Κύριος να γαλιάσετε, τα ονόματά σας γράφτηκαν στο βιβλίο της ζωής. Γι' αυτό να χαίρεστε, όχι για τα δαιμόνια υπακούν σε εσάς και κάνετε θαύματα. Αν ξέρω σήμερα εγώ γιατί πίσω το όνομά μου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, ας πάμε κάνω από συνάγου. Και ο Κύριος λέει, έρχεται ώρα και ήδη είναι που θα σας κάνω από συνάγου και θα σας φάζουν και αυτό θα το κάνουν νομίζοντας ότι προσφέρουν λατρεία στο Θεό και αυτό θα το πράττουν γιατί δεν γνώρισαν ούτε εμένα ούτε τον πατέρα. Προσέξτε, σε εκείνο το σημείο μιλάει για Εβραίους, μιλάει για Χριστιανούς, δεν μιλάει για άθεους. Τι σημαίνει δεν γνώρισαν τον πατέρα? Δεν ξέρουν ποιος είναι ο χαρακτήρας μου. Νομίζουν ότι έχουν τη μορφή της ευσέβειας, αλλά τη δύναμη αυτή την αρνούνται. Επίπληξον λέει. Ξαναδιάβασα το πανεκκλησιακό το επιπλήξον. Με τα πάσης μακροθυμίας. Διάβασα το χάρη. Έλεγξε, επίπληξε, πρότρεψε με κάθε μακροθυμία και διδασκαλία. Έλεγξε, επίπληξε, πρότρεψε. Με τα πάσης μακροθυμία και διδασκαλία. Εδώ έχει τρεις προστακτικές. Δεν λέει αν θέλεις, αν μπορείς. Μάλιστα, όταν επιπλήτεις και ελέγχεις τον άλλον, τις περισσότερες φορές του αρέσει του αλλού. Δηλαδή, έρχεται ο Θοδωρής και με ελέγχει και μου λέει: Κώστα, αυτό που έκανες δεν ήταν σωστό. Είσαι σίγουρος? Θυμάμαι την ερώτηση που είχε κάνει.
Είσαι σίγουρος για αυτό που έκανες? Και ο βλάκας ο υποτιθόμενος εδώ έλεγα, ναι, είμαι σίγουρος. Πόσο βλαμμένος ήμουνα. Την άλλη μέρα το πρωί μου άνοιξε το Θεό στο μυαλό. Ευτυχώς μου το άνοιξε και δεν έφαγα καμιά βαρκιμοπούλα στο κεφάλι. Όταν μου το έλεγε, να το πω μια που είμαι στη Μακεδονία, με άρεσε εμένα. Όχι, δεν με άρεσε, δεν λέω μου. Μου είναι για τους χαμουτζίδες. Εμείς είμαστε με από εδώ. Σίγουρα δεν μ' άρεσε. Έχετε δει ποτέ να ελέγχεις κάποιον και να σου λέει άλλος, αχ, πόσο χαίρομαι, αδερφέ μου, που με έλεγξες. Αχ, ναι, τώρα. Πριν από λίγες μέρες είχα βρεθεί σε μια συναυλία της εστίας περίοδου Μουσών με χριστιανικούς. Είμαι και πολύ όμορφο ρεπερτόριο σε ένα χριστιανικό χώρο. Πολύ όμορφο, μ' άρεσε. Με άρεσε. Ήμουν κρυμμένος επάνω στην μπουρκα με τον τεχνικό. Αφού με ρώτησαν, δεν είδες να δεις τη σύζυγό σου? Πώς δεν την είδα, πού ήσουν? Κάλυψε απόγραψη παραλλαγή, λέω. Κρυμμένος ήμουν. Όπως είχα μάθει στο στρατό, δεν με βλέπει κανένας. Και ξαφνικά, εκεί που είμαι σε αυτό το χώρο, πολύ όμορφο χώρο, πολύ ωραία και λέω, τι ωραία υμνωδία και υπέροχη εκτέλεση. Συγχαρητήρια σε όλους τους χοροδούς και όχι μόνο, αλλά και στο μαέστρο, στον Ευθύμη. Καλή του ώρα το παλικάρι, κάνει υπέροχο έργο για το οποίο όχι δεν αμείβεται. Τέλος πάντων, όσο ανεβαίνει το δικό σου βάρος στην Ελλάδα, πιάνεις πάτο, όσο φελός είσαι, πιάνεις την επιφάνεια. Και σε κάποια στιγμή βλέπω να σηκώνεται ο τσομπάνος των προβάτων της Κατερίνης και να φεύγει από εκεί μέσα. Και ρωτάω εγώ, τι δουλειά έχει αυτός εκεί? Γιατί σύμφωνα με το δόγμα του πιστεύω αυτού, είναι διαμαρτυρόμενοι. Δεν έχουν καμία σχέση ο ίδιος με το. Όχι να μισούνται, δεν έχουν να χωρίσουν, δεν έχουν να γεννώσουν τίποτα. Και βλέπω και μια πολιτική παρουσία υψίστου βεληνικούς του νομού με ξανθιά περιβολή να φεύγει κι αυτή. Και ρωτάω, τι δουλειά? Και δεν θα πω, γιατί αν θα πω να κάνω τον προσωπικό μου σχολιασμό, μπορεί να θίξω τώρα. Τα λόγια κάποιων ανθρώπων απέναντι στους πολιτικούς, εγώ το θεώρησα γλύψιμο. Το λέω έτσι όπως το νιώθω. Μπορεί να είναι από τότε και να λέω ωραία λόγια και προσευχόμαστε. Εγώ δεν προσεύχομαι για τους πολιτικούς μου. Ούτε θα προσευχηθώ για τους πολιτικούς μου. Τι να προσευχηθώ για τα παιδιά του Σατανά? Δεν έχω να προσευχηθώ τίποτα. Και όπως με ρωτήθηκε και η σύζυγός με θεωρεί και λίγο ούλτρα. Υπάρχουν εδώ στην τοπική κοινωνία βουλευτές, πρώην και νυν, που υπέγραψαν τα δύο μνημόνια της Ελλάδος. Εγώ σε αυτούς δεν δίνω το χέρι μου, ούτε σαν χριστιανός. Γιατί? Υπόγραψαν με προδοσία την καταδίκη της Ελλάδος. Όταν υπόγραψαν τις δύο μνημονιακές συμβάσεις, υπόγραψαν καταδικαστή Ελλάδα. Όταν στο δεύτερο μνημόνιο, στο άρθρο 5, καταργεί την εθνική ανεξαρτησία της Ελλάδος στους δανειστές. Όσοι το υπόγραψαν είναι προδότες σε σχέση της προδοσίας. Και τη χριστιανοσύνη τη βάζω ακριβώς ψηλά. Προδότες είναι. Γιατί να δώσω εγώ το χέρι μου σε έναν προδότη? Και οποιοδήποτε ασχολείται με την πολιτική, ο κύριος αυτός ο κοντός με τα 600 δις, στην αρχή της καριέρας του έλεγε δεν θα κατέβω σε εκλογές. Τώρα θα κατέβει. Γιατί θα κατέβει τώρα σε εκλογές? Γιατί η εξουσία διαφθείρει και η απόλυτη εξουσία διαφθείρει απόλυτα. Γιατί είναι γλυκιά η εξουσία. Και επειδή δεν έχει φράγκο, θα πάρει τα 600 δισεκατομμύρια από τις πλάτες σας. Εδώ πληρώνουμε 60 ευρώ για να πάω να κάνω την κατάθεση στη ΔΟΗ. Και η ΔΟΗ τους απαντάει αυτούς που θα ξεχρεώσουν, ή πληρώστε ή έρχεται κατάσχεση. Εμείς δεν γνωρίζουμε τίποτα. Μια ζωή ψάχνουμε θεούς από μηχανείς. Θέλω να πω ότι ήταν πολύ όμορφα εκεί που ήμουν, αλλά μου το χάλασε το τοπίο το να ακούω πράγματα και να βλέπω ανθρώπους που δεν έχουν και τους βάζουν και μπροστά. Όχι, πίσω πρέπει να κάτσουν. Μπροστά θα κάτσουν οι βεβλαμένοι, οι χολοί, τα παιδιά, οι ανάπηροι. Αυτοί θα κάτσουν. Και είναι υποχρέωση ενός ηγέτη, πνευματικού ηγέτη, να το κάνει αυτό σαφές. Επειδή είσαι εκεί, θα κάτσεις πίσω, ρε. Πίσω θα κάτσεις. Ας τολμούσε να το έκανε ο υπεύθυνος αυτού του συστήματος στην πολιτική εκπρόσωπο ή στον θρησκευτικό ηγέτη. Θα ήθελα να κάτσεις στην τελευταία σειρά, πίσω. Μπροστά θα κάτσει αυτός ο ανάπηρος εκεί και αυτή η χείρα που έχασε τον άντρα της πριν από λίγο. Να δείτε τα μούτρα πώς τα πηγαίναν μέχρι εκεί πέρα και μετά κόβεται τι? Το βόλεμα και η επικοινωνιακή κατάσταση. Κάποια στιγμή πρέπει να σταθούμε και με το όνομά τους να τα πούμε τα πράγματα. Αλλά θέλει αρετή και τόλμη ελευθερία. Βλέπετε, ούτε αρετή ούτε τόλμη υπάρχει. Επίπληξο λοιπόν και έλεγξον. Κανένας έλεγχος δεν είναι καλός. Και εμένα όταν τις φορές που τύχε να με ελέγξουν άνθρωποι, δεν μ' άρεσε. Αλλά μετά πήγα σπίτι και προσέξτε, δεν το χρεώνω σε μένα, το χρεώνω μόνο στο Θεό. Σε μένα υπάρχει τίποτα καλό. Σε μένα κοινωνία αμαρτία. Και το βράδυ απλά ούτε καν σκέφτηκα. Θεός μου το βάλε εδώ πέρα. Και μου λέει, αφού ξέρεις ότι είναι έτσι και ξέρεις ότι έχεις λάθος, έχεις δύο επιλογές στο λάθος αυτό. Ή να το συνεχίσεις το λάθος και να το κάνεις μεγαλύτερο, ή να πεις φταίω, το αναλαμβάνω εγώ και να γυρίσεις στροφή και ό,τι τίμα να πληρώσεις. Αλλά τουλάχιστον θα βάλεις μαχαίρι, θα τραβήξεις
μια διαγράμμιση στο κακό και δεν θα το συνεχίσεις. Γιατί προσέξτε, είναι ένα πράγμα να κάνεις το κακό και να συνεχίσεις να το κάνεις και είναι άλλο να το κάνεις και κάποια στιγμή να το σταματήσεις. Τουλάχιστον μπορείς να γυρίσεις και να πεις τι, δεν το κάνω πλέον ρε παιδί μου. Έκανα το λάθος, φταίω, δικάστε με, κάνε μου ό,τι θέλετε. Αλλά δεν θέλω να το κάνω άλλο. Γιατί μας λέγεται στο Α Σαμουήλ στο 16ο κεφάλαιο ότι η έγερση, η επανάσταση είναι χειρότερη αμαρτία από την ειδωλατρία. Το να υπακούς είναι καλύτερο να θυσιάζεις και η επίγνωση Θεού καλύτερη από τις θυσίες. Ο Θεός δεν ήθελε ούτε θυσίες ούτε τίποτα. Ήθελε απλά οι άνθρωποι να εγκύψουν, να ακούσουν. Πνευματικά λοιπόν η πίστη δίνει προστασία από τέτοιους πειρασμούς και πνευματικά μας παρέχει από μη ελεγχόμενους και απροσδόκητους πειρασμούς που θα έρθουν. Και πρέπει μερικές φορές να επιπλήττουμε και να ελέγχουμε ένας τον άλλον. Αλλά με αγάπη πάντοτε. Κάποιος είχε πει ότι πριν φτάσει να μιλήσει σε κάποιον για αυτό το λάθος που κάνει, πρέπει να τον έχεις αγαπήσει όπως ο Χριστός. Αν δεν έχεις φτάσει να αγαπήσει όπως ο Χριστός, καλύτερα να κλείσει το στόμα σου. Εμείς όμως δεν πάμε έτσι να πας να μιλήσει τον άλλον, όχι. Φυσικά τον καταδικάζει, τον δώσει μια κλωτσιά να φύγει έξω. Και ξέρετε πόσες χιλιάδες άνθρωποι, ειδικά νέα παιδιά, φεύγουν από τις χριστιανικές εκκλησίες γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Στη Γερμανία θυμάμαι, πήγαινα σε μια εκκλησία. Και έμαθα μετά ότι από αυτή την εκκλησία έφυγε και προσχώρησε σε μια άλλη εκκλησία. Η οποία, τέλος πάντων, μόνο εκκλησία, δεν θα πω ονόματα, δεν υπάρχει και λόγος. Και το ρώτησα γιατί, ρε φίλε, ίσως εδώ πέρα ήταν όμορφα. Μου λέει, βρήκα πολύ νόμο, όλα τα κάνω σωστά, αλλά λίγη αγάπη. Καθόλου αγάπη δεν βρήκα. Και έχει μεγάλη σημασία. Ο Δαβίδης στον Ψαλμό 119, στην περικοπή 1, λέει: το λόγο σου εφύλαξα εν το μέσο της καρδίας μου για να μην αμαρτήσω απέναντι σε σένα. Στον Ψαλμό 51, ξέρετε πότε τον έγραψε αυτό το Ψαλμό 51. Αφού σκότωσε τον άντρα της Βισταβέ και αφού μίχευσε με τη Βισταβέ. Σε σένα μόνο, σε σένα αμάρτησα, είπε. Σε σένα μόνο. Μα τον άντρα σκότωσε και με τη γυναίκα μίχευσε. Γιατί λέει ότι αμάρτησε ένα. Γιατί οτιδήποτε κάνουμε στον ελάχιστο από τους αδερφούς του Κυρίου, γιατί Βισταβέ, γιατί ο Ουρία, γιατί ο Χάρης, γιατί η Αλεξάνδρα, γιατί ο Γιώργος, γιατί ο Θοδωρής, είναι όλοι παιδιά του Θεού. Στον ελάχιστο, το λιγότερο που κάνατε στον ελάχιστο του αδερφού μου, σε μένα το κάνατε. Τουλάχιστον όταν λέω ψέματα στον αδερφό μου, λέω ψέματα στον Θεό. Όταν μιχεύω μια γυναίκα, μιχεύω στον Θεό. Να το πω πιο κοντά. Είναι στην ουσία και πάρτε το όπως θέλετε, σαν να περιπτύσσομαι σεξουαλικά με τον Θεό τον ίδιο. Γιατί είναι δική του περιουσία. Όταν σκοτώνω έναν άνθρωπο, σκοτώνω τον Θεό τον ίδιο. Σε σένα, λέει ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ το κατάλαβε και θυμάστε όταν ήρθε ο Νάθαν ο προφήτης. Και του είπε την ιστορία. Ο Δαβίδ ήταν και κριτής και βασιλιάς και ήταν αξιοπρεπής άνθρωπος. Το αίσθημα της δικαιοσύνης το είχε μέσα του. Και λέει: υπήρχαν δύο. Ο ένας μια κατσικούλα είχε ο κακομοίρης και ο άλλος είχε ένα σωρό προβατίνες. Και για το χαβαλέ του, για το πάρτι του, αυτός που είχε πλούσιος, δεν έσφαξε κάποια από τα πρόβατά του. Πήρε τη μία την κατσικούλα του φτωχού. Και το αίσθημα της δικαιοσύνης φούντωσε. Πρέπει να πεθάνει. Δεν γίνεται, λέει, το ζώο τελείωσε. Τότε λέει 4 φορές πρέπει να αποδοθεί. Στον νόμο ο Λεβιτικός 4 φορές. Και ο Δαβίδ το πλήρωσε 4 φορές. 4 παιδιά έχασε. Από το διάβολο, έτσι, όχι από το Θεό, από το διάβολο. 4 παιδιά. Και όταν του είπε, προσέξτε, στέκεσαι μπροστά στον βασιλιά που μπορούσε να πάρει το σπαθί και να του κόψει το κεφάλι του προφήτη. Λέει, εσύ ο άνθρωπος τούτος, ούτω λέγει ο Κύριος, σε έκανα βασιλιά, σου έδωσα εκείνα, σου χάρισα τα πάντα και γυναίκες και ελτώνα και τ' άλλο και ακόμα περισσότερα. Και εσύ πήρες τη γυναίκα του Ουρία. Ο Δαβίδ δεν είπε, ήτανε, όπως είπε ο Πασχάλης, κατά λάθος έγινε. Βγήκα στο μπαλκόνι, είχα αυξημένη τεστοστερόνη γιατί τρώω πολλά ωμέγα 3, μετά αυτή βγήκε και πλενόταν. Δεν μου λέτε, πώς την είδε ο Δαβίδ τη Βισταβέ. Η Βισταβέ τον παρακολουθούσε και ήξερε τι ώρα ο βασιλιάς έβγαινε στο μπαλκόνι και βγήκε έξω να πληθεί γυμνή. Στο μπαλκόνι έχεις δει ποτέ πολλές φορές γυναίκες να βγαίνουν να πλένονται γυμνές. Η οποία πρέπει να ήταν γυναικάρα με την ευκαιρία, έτσι. Γιατί ο Δαβίδ είχε πολλές γυναίκες. Για να φτάσουν, του πέσουν τα μάτια, να γίνουν πόρσε καρέρα τα μάτια του, του πετάχτηκαν έξω. Και χορτάτος κιόλας, 7 γυναίκες εκεί, ήταν μανάρι. Και οι 7 ήταν υπέροχες. Για να φτάσουν, του πέσουν, φανταστείτε, ήταν η Βισταβέ. Και μπορούμε να το καταλάβουμε γιατί από τη Βισταβέ και τον Δαβίδ βγήκε ο Σολομώντας. Μιλάμε το μυαλό και ο πέδαρος. Ήταν και πέδαρος. Και ο Δαβίδ ήταν πέδαρος, ήταν ξανθός από τον Μπραντ Πίτ, ήταν έτσι λέγε. Βγήκε και μουσάκι έτσι ωραίο. Ήταν ωραίος. Ωραία. Βγήκε η Βισταβέ γιατί ήξερε ο βασιλιάς του. Ήταν καψούρα με τον Βισταβέ. Αλλά έκανε. Την καψούρα δεν έγινε με καψούρα με τον βασιλιά. Πού να πει στον άντρα της. Έχετε δει. Πάει γυναίκα να πει στον Ουρία. Στρατηγός τώρα τον βασιλιά. Νομίζω ότι είμαι ερωτευμένη με τον βασιλιά σου. Το κεφάλι θα έφευγε. Φοπ, πάρτα. Έτσι λέει. Να βοηθήσουμε τον βασιλιά. Να κάνουμε το έργο του βασιλιά. Γιατί είναι και χρησμένος του Κυρίου. Ωραία. Οπότε τι έκανε για να πλησιάσει τον βασιλιά.
Βγαίνει ο Δαβίδ έξω. Ερώτηση. Είχε πόλεμο το Ισραήλ εκείνη την εποχή με τους Φιλιστέους. Πού έπρεπε ο βασιλιάς να ήταν? Στο μέτωπο. Και πού ήταν ο βασιλιάς? Γιατί τις πολλές νίκες τι είχε κάνει? Όχι, έρθει σε κορισμό και λέει εντάξει, έχω καλούς στρατηγούς, στείλ τους μπροστά. Κανονικά έπρεπε να ήταν μπροστά στην πρώτη γραμμή, αλλά δεν θα με τόπισαν. Γι' αυτό και την πάτησε. Εμείς σαν βασίλειο ιεράτευμα, σαν έθνος Άγιο, πού οφείλουμε να είμαστε κάθε μέρα? Στις επάλξεις, μπροστά στη μάχη. Όχι με τόπισαν. Όχι με τόπισαν. Περικεφαλαία. Προστατεύει το κεφάλι. Ωραία. Και είναι σύμβολο εξουσίας. Στην περικεφαλαία που φοράει ο στρατηγός ή ο αυτοκράτορας ήταν διαφορετική από την περικεφαλαία ενός Ρωμαίου Λογεωναρίου. Δεν ήταν ίδια, είχε άλλο έμβλημα. Και δείχνει εξουσία και κυριότητα, αλλά προστατεύει και το κεφάλι. Η περικεφαλαία της σωτηρίας. Γιατί με το μυαλό καταλαβαίνω ότι ο Θεός μου λέει, δεν είναι συναισθηματικός φορτισμός, είναι λογική απόφαση ότι καταλαβαίνω το καλά νέα, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας του Χριστού. Οπότε με προστατεύει αυτό το πράγμα. Και πνευματικά. Έχοντας λοιπόν τη σωτηρία εδώ στο μυαλό μας, μας δίνει δύναμη για να μην αποστατήσουμε και χάσουμε τη σωτηρία. Γιατί δεν είναι μία φορά σώθηκες για πάντα σώθηκες, όπως κηρύττουν κάποιοι που χαμπάρι δεν έχουν το Ευαγγέλιο, παίρνουν εκ μέρους. Όχι φίλε, όσους προώρησε, τους έκλεισε προώρησε και όσους προώρησε, τους έκανε και τους εδικαίωσε και τους αγίασε. Ποιοι είναι αυτοί όσοι? Μόνο άμα θα έρθείτε στη δική μου εκκλησία. Θα γίνετε σωσμένοι. Όχι. Όλη την ανθρωπότητα προώρησε και δικαίωσε και τους αγίασε. Αυτό λέγεται κήρυξη Ευαγγελίου. Αλλά όλοι δεν ανταποκρίνονται ούτε στον προορισμό, ούτε στη δικαίωση, ούτε στον καθαγιασμό. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι δικαιώνονται δια της πίστεως. Δικαιώνομαι σημαίνει στέκομαι εδώ και λέω ναι, ο Κύριος μέσωσε, είμαι σωσμένος. Αλλά ο καθαγιασμός σημαίνει καθημερινή πρακτική μου εμβίωση με τον Θεό. Και λίγοι μπαίνουν στο βιωματικό. Στη θεωρία είναι καλή. Ο Νίτσε είχε πει: πολλή θεωρία ακυρώνει την πράξη. Και ο Παύλος λέει, είναι μια ερώτηση, και αυτή, με αυτή θα τελειώσουμε, μια ερώτηση που δεν έχει απάντηση. Κεφάλαιο 2 στην προς Εβραίους, περικοπή 3. Ας το διαβάσει κάποιος. Προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 2 και το εδάφιο 3 του Αποστόλου Παύλου. Είναι μια ερώτηση που πρέπει να την κρατήσουμε στην καρδιά μας πριν φύγουμε από εδώ. Ας το διαβάσει κάποιος με το μικρόφωνο. Πώς εμείς θα ξεφύγουμε αν αμελήσουμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία? Και δεν έχει απάντηση εδώ. Πώς θα ξεφύγουμε λοιπόν αν αμελήσουμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία? Γι' αυτό λέει, όσους έκλεξε τους προώρησε, όσους προώρησε τους δικαίωσε και όσους δικαίωσε τους αγίωσε. Ποιος είναι όλο τον κόσμο? Ο Θεός αγάπησε τόσο τον κόσμο. Εδώ και τον Υιό το μονογενή. Πώς λοιπόν θα ξεφύγουμε? Και πρέπει το ρήμα, αν αμελήσουμε. Ποια είναι η βλακεία μας? Αμελούμε. Η αμέλεια. Η αναβλητικότητα, αύριο, έχετε ακούσει για τις δίαιτες της Δευτέρας. Τις δίαιτες του ανανά, τη δίαιτα από την κότα. Τρως τα πάντα, κάνεις την κότα, τρως τα πάντα εκτός τον ανανά. Υπάρχει το θυρεοειδή το πρόβλημα, γυναίκες το έχουν οι χοντρές και η πεθερά μου το έχει. Ο θυρεοειδής φταίει, γιατρέ μου, λέει που δεν μπορώ να δυνατήσω. Αφού τον έχει βγάλει, γιατί λέει ψέματα. Δεν φοράει βαθύ ντεκολτέ για να μην φαίνεται το κόψιμο εδώ χαμηλά. Ο θυρεοειδής φταίει, αφού το πρόβλημα το βράδυ τρως. Πώς θα γίνεται να δυνατήσεις? Πώς θα ξεφύγουμε λοιπόν αν αμελήσουμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία? Η σωτηρία αυτή είναι η επικορονίδα, είναι η περικεφαλαία που μας δείχνει, προσέξτε δύο πράγματα, σε ποιον ανήκουμε και ποια είναι η εξουσία μας. Δεν σώζει μόνο νοητικά γιατί ξέρουμε τη σωτηρία και μας προστατεύει, αλλά την ίδια στιγμή είναι έμβλημα η πίστη μας ότι ανήκω στο Χριστό και σε κανέναν άλλον και η εξουσία που έχω να μιλώ, μιλώ εκ μέρους του βασιλιά των βασιλιάδων. Είμαι παιδί του Θεού και μιλάω με την εξουσία που ο Θεός μου δίνει. Ούτε γιατροί, ούτε πτυχία, ούτε αυθεντίες. Η αλήθεια έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται απόδειξη. Αυταποδεικνύεται. Δεν χρειάζεται τίποτα. Μιλάει στους Εβραίους και λέει, στην προσεβραίωση επιστολή, τον αρχηγό και τον τελειωτή της πίστης μας. Αυτός που αρχίζει και αυτός που τελειώνει την πίστη. Και το έργο που ξεκίνησε ο Χριστός στον καθένα από εμάς θα το τελειώσει. Θα το κάνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι υπέροχο, μυστικό το έργο του, αλλά θα το κάνει. Έχει τρόπους ο Θεός και όσο απέχει η γη, ο ουρανός από τη γη και η ανατολή από τη δύση, όσο απέχει η οδός και η σκέψη του Θεού από τη δική μας. Νομίζουμε ότι καταλαβαίνουμε. Και τέλος φτάνουμε στην Ρομφαία,
που είναι το μόνο, όλα τα άλλα τα όπλα, η πανοπλία είναι αμυντικά. Το μόνο επιθετικό όπλο είναι η ρομφαία. Η ρομφαία χρησιμοποιείται για επίθεση, αλλά και για άμυνα. Σωστά, για να καλυφθεί σαν ήθεσαι, αλλά πιο πολύ ήταν επιθετικό όπλο. Και αυτή η ρομφαία έχει ενδιαφέρον γιατί στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία οι Ρωμαίοι δεν νίκησαν όπως οι μακεδονικές φάλαγγες με τις άριζες, με τα δόρατα και όλα αυτά. Με τη ρομφαία. Οι Σιδηρού Ρώμοι κυριάρχησαν με το σπαθί. Και ένας λεγιονάριος, εκείνη την εποχή ήταν καλός λεγιονάριος, όταν μπορούσε να χειριστεί καλά το σπαθί. Όχι οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι το όπλο. Πνευματικά λοιπόν ο Θεός τι μας περιμένει. Προσδοκά από εμάς ο λόγος του. Να χρησιμοποιηθεί εμάς επιθετικά. Επιθετικά σε ποιον? Όχι στα αδέρφια μας, σε αυτούς που έρχονται, τους αντιφρονούντες οι οποίοι ακυρώνουν και γελούν μετά του Θεού και μέσα από το λόγο του Θεού να τους δώσουμε απαντήσεις. Και χαίρω, ένας λόγος που χαίρω που είμαι υποτίθεται επιστήμονας αυτόν τον καιρό εδώ πέρα, είναι ότι η επιστήμη έφτασε να αποδείξει αυτά που ο λόγος του Θεού τα λέει χιλιάδες χρόνια. Οπότε πίστη και επιστήμη κουμπώνουν και ο μεταμοντέρνος άνθρωπος σήμερα θέλει αποδείξεις, αποδείξεις του δίνουμε. Θέλει επιστημονικά δεδομένα, δεδομένα του δίνουμε. Οπότε μετά ο άνθρωπος είναι ανυπολόγητος να λέει δεν άκουσα, δεν γνώρισα, δεν είδα. Και στην επιτόρους ομιλία τα κεφάλαια 5 μέχρι και 7 που είναι όλη η επιτόρους ομιλία, αυτά τα τρία κεφάλαια, το δίνει αυτό. Με μια πολύ μεγάλη ομιλία που κάνει και επιδεικνύει ο ίδιος ο Κύριος τι? Ότι ο λόγος του Θεού είναι αυτός ο οποίος φέρνει τη διαφορά. Γι' αυτό κήρυξε ο Κύριος. Και μια λεπτομέρεια, ο Χριστός πέρασε περισσότερο χρόνο θεραπεύοντας παρά κηρύττοντας. Και πέρασε πολύ περισσότερο χρόνο προσευχόμενος παρά θεραπεύοντας παρά κηρύττοντας. Δηλαδή, πρώτα είναι η προσευχή, μετά η θεραπεία, μετά η κήρυξη του λόγου. Στον δρόμο προς Εμαούς, αν έχετε διαβάσει την ιστορία, όταν γίνεται αυτό που γίνεται και αφού κόβει τον άρτο, βλέπετε με το που κόβει τον άρτο, αυτό το λένε οι άλλοι, α, έκοψε τη θεία κοινωνία. Όχι, ο άρτος είναι ο λόγος του Θεού. Μόνο όταν ο λόγος του Θεού κόβεται και μοιράζεται μπορείς να έχεις πνευματική αφύπνιση. Θυμάστε τι κάνανε εκείνοι οι δύο μαθητές. Όταν πηγαίνανε, φεύγαν από την Ιερουσαλήμ και πηγαίνανε προς Εμαούς. Οι Εμαοί ήταν πόλεις που ήταν μακριά από την Ιερουσαλήμ 5 στάδια. Ήταν απογοητευμένοι, κουρασμένοι, νηστικοί γιατί περιμέναν τι? Ότι ο Χριστός θα τους έσωζε, αλλά τελικά επειδή σταυρώθηκε δεν ξέραν τίποτα. Και εμφανίζεται, αν θυμάστε την ιστορία, και περπατάει μαζί του, καταλαβαίνουν, κρατούνταν οι οφθαλμοί του, λένε μην τον αναγνωρίσουν. Και αρχίζει, λέει, παλιά, το λέω και να τριχιάζω. Λέει, αρχίσας από το Μωυσή και όλων των προφητών, διερμήνευες αυτούς τα περί αυτού γεγραμμένα. Η καλύτερη βιβλική μελέτη που υπήρξε ποτέ. Από τον ίδιο τον Χριστό να εξηγεί τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης για τον εαυτό του. Α, τι δεν θα ήθελα να ήμουν σε εκείνη την εποχή, εκείνη τη στιγμή. Άλλοι μου λένε, εγώ θα ήθελα να ήμουν με την Πάολα σε εκείνο το κέντρο. Εγώ ήθελα να είχα μια Φεράρι. Εγώ θα ήθελα να είμαι στον δρόμο προς Εμαούς και να ακούω τον Κύριο να μου ερμηνεύει τις προφητείες πάνω από 170 γι' αυτόν. Είναι κάψιμο όλα τα λεφτά, είναι να καείς τελείως. Και αφού μπαίνουν στο σπίτι, αν θυμάστε τι έκανε, του λένε έλα μαζί μας και λέει όχι θα φύγω. Γιατί θέλει να δει την ελευθερία βούλησης. Και τον τραβήξανε. Και με το που κόβει τον άρτο, εξαφανίζεται, προσέξτε, όσο είναι φυσικά μαζί τους, δεν τον βλέπουν, ναι ή όχι. Με το που εξαφανίζεται όμως, τότε τον βλέπουν. Δεν χρειάζεται να δεις για να πιστεύεις. Και τι λένε. Ήταν νηστικοί, είχε βραδιάσει. Ήταν κουρασμένοι. Είχαν κάνει πολλά χιλιόμετρα. Δεν είχαν φάει ωμέγα 3 και ωμέγα 6 ούτε τσία. Σπόρους τσία και σούπερ γκότζι και σούπερ τροφές. Δεν είχαν πιει σμούθις. Δεν είχαν φάει γρούνι, μοσχάρι, κατσίκι για να πάρουν πρωτεΐνη. Γιατί χωρίς πρωτεΐνη δεν ζει ο άνθρωπος. Καλά πολλά. Και σε μία στιγμή τι γίνεται. Ξυπνάνε. Και τι κάνουν, μεταβολή και τρέχουν προς την Ιερουσαλήμ. Θα μπορούσαν να πούνε, ας ξυπνήσουμε να κοιμηθούμε και αύριο μέρα είναι, ρε. Πάμε αύριο να τα πούμε. Ή ας στείλουμε ένα SMS, στο Instagram να κάνουμε κάτι, να ανεβάσουμε. Όχι. Τρέξανε προσωπικά. Υπήρχαν και τα Instagram εκείνης εποχής. Είχαν αγγελιοφόρους, μπορούσαν να στείλουν. Πλερό και στέλνεις. Είχε. Πήγαν οι ίδιοι και πήγαν τρέχοντας. Πέστε μου που πήραν την ενέργεια και τη δύναμη. Από το φαΐ που φάγανε, δεν προλάβανε να φάνε. Τη μία στιγμή είναι απογοητευμένη με κατάθλιψη. Νομίζαμε ότι ήταν τέτοιο. Ήταν προφήτης, λέει, δυνατός λόγο και έργο. Οι ίδιοι το παραδέχουν. Αλλά λέει, τρεις μέρες περάσανε και ακούστε τι λένε μετά. Και κάτι οι γυναίκες μας είπαν ότι αναστήθηκαν. Η Μαρία Μαγδαληνή, αλλά τις γυναίκες τι τις κάνανε. Δεν τις πιστέψανε. Οι ίδιοι μαθητές δεν πιστέψαν τη Μαρία όταν πήγε. Πιο πιστός μαθητής του Χριστού ήταν η Μαρία. Όχι Απόστολος, μαθητής. Και αυτό τιμάει τις γυναίκες.
Και σε μία στιγμή ενώ είναι σε κατάθλιψη, σε φοβίες, σε απογοήτευση, λένε θέλει εβδομάδες και μήνες η απεμπλοκή από την αγωγή. Θέλει πολύ καιρό η ψυχοθεραπεία. Πόσο? Μια ζωή, ξέρω, 45.000 συνεδρίες. Όχι, μια στιγμή θέλει. Και την παρουσία ενός, ο οποίος είναι ισχυρότερος. Και με το, ακούστε τι λένε. Την ώρα που ξεκινάνε να τρέξουν, ακούστε τι λένε. Δεν εφλέγεται η καρδία ημών όταν ακούγαμε τους λόγους. Δεν πήραμε φωτιά όταν μας μιλούσε μέσα από τον λόγο του Θεού, μέσα από την προφητεία. Πήραν φωτιά τα πόδια στην πλάτη και σπάσανε ρεκόρ. Ούτε Μαραθώνιος, ούτε Μπεν Τζόνσον, ούτε Φιλιππίδης, τίποτα. Τρέξαν στην Ιερουσαλήμ, ξημερώματα φτάσανε. Γιατί κάνανε? Αρχίσαν και φτάσανε. Είδαμε τον Κύριο! Είδαμε τον Κύριο! Και ο Ιωάννης ο ίδιος γράφει στην πρώτη επιστολή: αυτό που τα μάτια μας είδαν, ακούσαν τα χέρια μας και αγγίξαν τα χέρια μας το λόγο της ζωής. Αυτόν καταγγέλουμε σε εσάς. Υπάρχουν χριστιανοί σήμερα εδώ πέρα που να μπορούν να τα περπατάνε μέσα στην Κατερίνη, να τους βλέπουν ένα και λέει: αυτός περπατάει με τον Χριστό. Αυτός περπατάει με τον Χριστό. Βλέπετε, ο Πέτρος εκείνο το βράδυ που δικαζόταν ο Κύριος πήγε στη φωτιά και τι του είπανε? Ξέρουμε ότι είσαι Γαλιλαίος. Μιλάσαν και αυτούς, λέει. Τι σημαίνει μιλάς? Η προφορά σου, το τι λες, φαίνεται ότι είσαι μαθητής του Χριστού. Ας μην είναι ο Χριστός κοντά σου. Ή εμείς έχουμε τις ώρες της Εκκλησίας, μετά τις κλείνουμε τις ώρες, το αρούχα της Εκκλησίας και μετά μιλάμε, ντυνόμαστε, τρώμε, φερόμαστε. Δεν λέει ο Παύλος, είτε τρώτε είτε πίνετε, ό,τι και αν κάνετε, κάντε το προς τι? Προς δόξα του. Και πώς τερμηνεύουν κάποια ανθρωπάρια? Ας φάμε, ας πιούμε, ο Θεός τα έχει ευλογήσει όλα. Τι λες ρε κάφρε? Τι λες ρε τραχανοπλαγιά μου? Τελειώνουμε λοιπόν. Ο λόγος μας βοηθάει για να κάνουμε επίθεση και ο Θεός περιμένει αυτός ο λόγος να χρησιμοποιηθεί και σαν άμυνα. Βλέπετε, ο Χριστός όταν πειράχτηκε από τον Σατανά δεν είπε εγώ νομίζω, εγώ ξέρω, είπε γέγραπτε, γέγραπτε ο λόγος του Θεού. Και έτσι πρέπει να είναι και η δική μας ολόκληρη πανοπλία, αν μπορώ να ολοκληρώσω, απέναντι σε οτιδήποτε έρχεται εναντίον μας και επειδή είμαστε σε πολεμική σύραξη, έρχεται. Την επόμενη φορά θα μιλήσουμε το τελευταίο κομμάτι για το τελευταίο όπλο ενός στρατιώτη του Θεού που είναι η προσευχή. Αλλά την τελευταία φορά. Για τώρα, κρατήστε την ερώτηση στην προς Εβραίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, περικοπή 3, πώς μπορούμε να ξεφύγουμε αν να μιλήσουμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία που κηρύχθηκε από τους προφήτες και φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ. Ο καιρός πλησιάζει. Είμαστε πρώτον πυλών πριν τον ερχομό του Κυρίου και αυτό μου αυξάνει την ευχαρίστηση και την προσδοκία αυτής και βάλτε προτεραιότητες στη ζωή σας όπως και στη δική μου, γιατί θα έρθει μια μέρα που θα πρέπει να δώσουμε λόγο για το χρόνο που χρησιμοποιήσαμε και επιδεψιλεύσαμε ή κατασπαταλήσαμε μακριά από εκείνον. Και τίποτα δεν έχει μεγαλύτερη σημασία, όπως σας είχα πει και την άλλη φορά, από το να βλέπουμε ανθρώπους να λένε ναι στον αρχηγό της ζωής. Μεγαλύτερη χαρά για ένα παιδί του Θεού δεν είναι να εισέλθει στη Βασιλεία. Είναι να βλέπει άλλους να λένε ναι και να μπαίνουν εκείνοι στη Βασιλεία, ακόμα και αν χρειαστεί να του κοστίσει την ίδια του ζωή. Στο κάτω-κάτω, για να μπείτε εσείς και εγώ στη Βασιλεία των Ουρανών, κόστε τη ζωή του ίδιου του Θεού. Δεν φύστηκε ούτε τον ίδιο το Γιο Θεός. Ό,τι πιο καλύτερο έχει το έδωσε για την ανθρωπότητα. Οπότε το λιγότερο που μπορεί να κάνει ο Κώστας Ομουρούτης είναι να πει όπως ο Ισαΐας, ιδού εγώ Κύριε, στείλε με όπου και όπως νομίζεις, και ο Θεός θα το κάνει. Και θα τελειώσει το έργο του, όχι στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, για να μπορέσει να έρθει και να παραλάβει τα παιδιά του και επιτέλους να πάμε σπίτι μας. Επιτέλους να γυρίσουμε πίσω, που δεν έχει ούτε σωλήνες που παγώνουν, ούτε κλέφτες που κλέβουν, ούτε σκουριές που σκουριάζουν, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Και να κατοικεί δικαιοσύνη, αγάπη, αλήθεια, ομορφιά και ευλάβεια. Να είστε καλά, καλό Σαββάτο να έχετε. Το επόμενο Σαββάτο, πρώτο Θεός, θα τα πούμε. Καλό σας μεσημέρι.